Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομαδούλα. Γελάνε και τα μουστάκια του. Τι γίνεται, καλά. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα. Ο δικαίωση τη εκπομπή Τρόικα, Κώστα. Το είπαμε. Ότι γιατί, κάτσε μισό λεπτό. Ότι ο Άρης θα μπει στα πλέι-οφ. Ναι, μετά το 2-2 νομίζω μπήκε. Μπήκαμε, ναι. Μπήκε. Τελειώσαμε, Κώστα. Μεγάλη επιτυχία. Κάμε. Ότι είχε μπλόκο μεταγραφών, παίζει. Ενώ προκρίθηκε και στο κύπελο κτλ. Να προχάρισε λίγο. Θετικό το πρόσημο. Ο οποίος Άρης αυτή τη στιγμή, σήμερα, περιμένει. Δεν πέσει του κτλ. Γιατί οι φυσικά απολογούνται εγγράφω σήμερα στη FIFA Insight, τις μεταγραφές και όλα τα υπόλοιπα. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη εδώ και ένα τέταρτο περίπου η υπόθεση Ξάνθης ΠΑΟΚ πολυιδιοκτησίας. Άρα έχουμε. Το πρώτο διάλειμμα. Στη FIFA. Και στη FIFA έχουμε. Και στη FIFA έχουμε. Έτσι. Άνθρωπος μας. Λοιπόν. Να το κάνω τώρα. Αν γίνει διάλειμμα. Ωραία, τα καταλάβαμε όλα τα άλλα. Το Θόδωρο. Μόνο ο Θόδωρος είναι. Ποιος είναι ο Θόδωρος? Στην Νόβα. Όχι. Το Ζάρα. Το Ζάρα. Τον Γκάριπ. Όλους βάλατε τέτοια. Έχει δίκιο μετά που σας γλεντάει, που σας κάνει post. Στον ύπνο σας το βλέπετε. Ωμα. Δηλαδή βάλατε όλους και τα λοιπά. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Δεν το είπε ο. Ωραίο, πρέπει να δούλεψε πολύ ο κόσμο. Κάνανε κι άλλο. Ήταν επιτυχημένο. Ήταν επιτυχημένο. Ωραίο το κάνανε. Ωραίο και τα λοιπά. Ωραίο, ωραίο. Ήταν επιτυχημένο. Το πικά που κατασχέθηκε, τι έλεγε. Κοίταξε, λένε οι πληροφορίες ανεπιβεβαίωτες ότι κάτι έγραφε για Μαρινάκη και Κόκαλη. Δεν θα γράφει. Η Μαρινάκη και Κόκαλη. Είναι τόσο απλό ότι. Πλακά, σοβαρό είναι. Απλά αυτό που είχε γίνει στο Άρης ΠΑΟΚ πέρσι. Όπως γράφει το festival.gr, το πανό έγραφε, σύμφωνα με οπαδικές πηγές, λέει Κόκαλη Μαρινάκη, τα παιδιά σας. Τον Κόκαλη γιατί φίλος μας. Όχι το υβριστικό. Όχι. Όχι θα. Εκπομπή με την νοηματική. Όχι. Δεν θα σπάθω. Εγώ θεωρώ, Στέργιο, μια σοβαρό, γιατί είναι σοβαρό αυτό που έγινε. Δηλαδή τη μέρα του αγώνα να μπουκάρει αστυνομία 7 η ώρα το πρωί κτλ. Δεν έχει λογική. Θα σου το πω ως προς την. Για μένα γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό. Γιατί τον μέρα του αγώνα μέσα στο σπίτι του να κάνει 7 η ώρα το πρωί. Να πάνε 9 η ώρα να ενημερώσουν την ΠΑΕ. Ναι, παιδιά, θα έρθουμε. Πείτε λίγο τα παιδιά εδώ του συνδέσμου. Άμα να ενημερώσουμε, πώς θα κάναμε τον έλεγχο, ρε. Αν είχαμε κάτι, θα το κρύβαμε. Εντάξει, δεν είναι τόσο απλό όπως το λες και εσύ. Δεν ενημερώνει αυτά. Που ήταν με. Για να σπάνε τις πόρτες. Ναι. Στην πόρτα του Καραϊσκάκη δεν πήγαν κανένα με τροχό για να σπάσει εδώ, την πόρτα. Εδώ είναι το αίσθημα της αδικίας. Εδώ είναι το η αδικία. Ότι την ίδια στιγμή εκεί γινόταν ό,τι να είναι. Αλλά θα σου πω το εξής. Εγώ θεωρώ χειρότερο αυτό που έγινε στον Άρη. Θα το δεις χειρότερο, ναι, εντάξει. Και όσο άνομαι και το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, κόσμο 22. Έλα ρε Χρήστατε τώρα που λέτε. Χρήστα έξω. Δεν ήταν σε όλο το γήπεδο οι θηρίες. Σε όλο το γήπεδο. Όχι, σε όλο το γήπεδο ήταν Στέργιο. Είδες που δεν ξέρεις. Δεν αφήναν τον κόσμο μέσα. Ήταν η 1, 2, η 3. Μόνο η 7 ήταν ανοιχτή. Εκεί που. Οι 6 είναι μαζί στην 7 στο Χαριλάου. Η 1 είναι 4.000-4.500 κόσμο. Καλά, όχι, 20, 5, 10. 15. Και 5 άτομα να ήταν στο φινάλε, δεν κατάλαβα. Όχι, ήταν όλο. Ναι, το έχω μαρτυρίες και άλλες. Και η μισή 7 και αυτή κλειστή. Άνω. Εγώ χρήσα δεν. Αυτό ήταν το χειρότερο που είχε γίνει. Η προσωπική μου άποψη. Αυτό είναι το χειρότερο. Κακώς. Δεν ήταν σχεδιασμός εδώ, ήταν για να έρθει ο. Ήθελα να το κάνουν καλύτερα. Μα αυτό ήταν ο σχεδιασμός. Να κλείσουν, ναι, να μην πει κανένα. Να το κάνουν νωρίτερα αυτό το πράγμα. Ποιο, να μην πει κανένα με στο γήπεδο. Μέχρι να έρθει. Να έρθει νωρίτερα ο Γιώργος. Πόσο νωρίτερα να έρθει. Μία ώρα νωρίτερα από ό,τι ήρθε. Μα, ναι, με αυτό ακριμένα με να έρθει. Ναι, σχεδιασμό. Βάλουν ένα οργανωμένο σχέδιο με εισαγγελίες. Με. Και το άλλο οργανωμένο σχέδιο. Με αυτό σου λέω. Ότι πρόσβαση. Αυτό γίνεται στο κράτος μας δυστυχώς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν την πρόσβαση την έχουν οι άλλοι. Πέρσι την είχε ο ΠΑΟΚ στο κομμάτι αυτό. Είχε καλή. Και έγινε αυτό το οποίο έγινε. Είχε τόσο πολύ κόλλο, λέω τώρα. Εξίσου. Είχε. Λοιπόν, πάμε στα τωρινά τα φίλια. Στα τωρινά. Και συμφωνώ. Είναι και αντιλαμβάνομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι πλέον που είναι σε αυτές τις θέσεις δεν έχουν συνέχεια. Δεν αντιλαμβάνονται τι μπορεί να πυροδοτήσει το συγκεκριμένο πράγμα 7 η ώρα το πρωί στο γήπεδο. Δεν υποθέσει ανάστημα. Δεν μπορούν οι αστυνομικοί να κοιτάνε το προπλεκάκι και στην τούμπα να έρχονται. Δεν ήταν μόνο η G.I. Joe και τα άντρεκα. Να το πάω στο Μαρινάκι και οτιδήποτε άλλο, δεν με ενδιαφέρει κιόλας καθόλου τη συγκεκριμένη. Ποιο. Αυτό το πράγμα. Γιατί όχι. Εκεί δηλαδή κάνουν τα στραβά μάτια. Ποιο θα τολμούσε να υπογράψει την εντολή για να γίνει ντους στο κρέσκι. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν έχουν σύνδεσμο εκεί, έχουνε. Και εσείς το σύνδεσμο το βάλετε μέσα στην τούμπα, βάλτε το κάπου αλλού. Τέλος πάντων. Έχει. Σε ημέρες αγώνων και με τον Άρη και με τον ΠΑΟΚ
πηγαίναν το πρωί. Κάθε αγώνα στο Ιβανόφιο έρχεται το σκυλί. Όχι, απλά... Αυτό που βάλαν φωτό. Τον ξέρω, είναι φίλο μου. Και... Ο σκυλο... ο σκυλοφύλαξ. σκυλο... Και ο σκύλο. Και στον Άρη. Σε κάθε αγώνα. Ηρακλή, συγγνώμη. Στον Άρη έχει γίνει μισεάρι σάρι. Ηρακλή, κανένα. Έρχονται. Ανοίγουμε μέσα καθαριστήρια. Κώστα, τι έχει άνοιξε. Όχι, δεν ανοίγω. Ναι, μπράβο. Χαϊδεύει το σκυλάκι. Όχι, δεν είναι. Έρχεται και ψάχνει όλο το γήπεδο. Καλά, στον αγώνα με τον Μπάοκ. Συγγνώμη, δηλαδή, εντάξει, να μην. Έγινε ο χαμός του χαμού πράγματι, αλλά εμείς δεν κάναμε. Όχι, εγώ το λέω μόνο. Εντάξει. Το ξέρω ότι πάλι συμβαίνει, πάλι εκεί θα πάμε. Παιδιά, το σκυλί το ταΐζω, σας λέω. Το σκυλί που βάλα φωτογραφία, γι' αυτό μου έκανε εντύπωση χθες. Παντσέτα. Κουλουράκια. Παντσέτα με πάπρικα. ναι, όντως. Λοιπόν, εντάξει. Too much. Ωραία. Το καταγράψαμε το μυστικά, βέβαια, πίσω ομάδα. Και γενικότερα το πήρε πολύ σβηστά το αποτέλεσμα. Παρά το γεγονός ότι είχε ένα παιχνίδι πέμπτη βράδυ με την Arsenal. Δηλαδή, η μεγάλη ελπίδα του ΠΑΟΚ νομίζω ήταν αυτή, ότι θα σκάσει ο Ολυμπιακός και θα λύσει διαφορετική άποψη. Αυτό, όχι rotation, όχι. Θα τα πω συνέχεια. Με τους ίδιους έπαιξε. Δύο μήνυματα πρώτα. Ναι. Καλημέρα, παιδιά. Χρήσατε μετά το κτισινό ντέρμπι. Θα προτιμούσα να παίξω προμητελικά με ΠΑΟΚ ή Ολυμπιακό και όχι με ΑΕΚ. Φίλος 130. Όπως είναι τώρα εννοεί. Ήφιλ. Ναι. Είναι η Αθηνά, ναι. Και Στέργιο, δες λίγο το χθεσινό δεύτερο γκολ της Σεβίλης. Λέω απλά, μήπως μας κλέψανε λίγο. Δεν έχω δει τον γκολ του. Είμαστε. Για το offside. Του offside είναι δύσκολη. Έχω αρχικά. Ό,τι κάνει, κάνει. Τι δεν κάνει. Άρα είναι offside. Απ' την άλλη, το out. Η μπάλα χτυπάει στο out, δεν νομίζω τροπός. Δηλαδή, είδα ότι το SDN έγραψε ότι είναι κλοπή. Είδα ότι το 10 έγραψε ότι είναι κανονικό. Εγώ λέω ότι δεν μπορεί κανένας να καταλάβει αν έχει βγει η μπάλα έξω. Δεν μπορεί. Σε ένα μάτς της Λίβερπουλ δεν ήταν, που ήταν γκολ. Δεν μπορείς να είσαι κατηγορηματικός. Κάμερα στην ευθεία δεν είχε. Κάμερα στην ευθεία δεν είχε. ΠΑΟΚ TV. Δεν είχε. Είχε, όχι ακριβώς στην ευθεία, λίγο πιο. Πιο μπροστά. Πού να δει, γιατί στην ευθεία τι να έχει. Το out. Στον goal line. Πώς θα έχει η κάμερα. Στην κανονική ροή του αγώνα. Και με το πρώτο ρεπτό που έχει μετάδοση. Εκεί που είσαι φαίνεται την μπάλα έχει βγει, αλλά φίλε, το τι φαίνεται και αν. Σωστό αυτό που λέμε. Και ένα χιλιοστό να κουμπάει στη γραμμή είναι μέσα θεωρητικά. Ο Νία δεν μπορεί να καταλάβει. Δεν είσαι ο Αρχιμίδης και ο Πλάτωνας. Είναι αυτό που είπε ο Κάκος, που δεν το περίμενα να συμφωνήσω μαζί του, ότι δεν το καταλαβαίνει, δεν ξέρει τι είναι. Το βάρ να πει ότι δεν είναι. Άρα. Από τη στιγμή που είναι μέσα. Που είναι στα τρία μέτρα του μπάλα. Τα ματάει. Αλλά. Ναι, εντάξει. Σωστά. Εντάξει. Και το εντάξει. Που ζητάει ο ΠΑΟΚ, υπάρχει πρόξιμο. Περιβολικό. Και δίνεται και δεν δίνεται. Okay. Το είδαμε και στο βαρ. Δεν το είδα κι αυτό. Καλά, ανάποδα. Αν γινόταν ανάποδα, θα στεκόταν και α μην είχε ούτε μια φάση να φωνάζει. Γιατί έτσι λειτουργεί ο Ολυμπιακός. Προκειμένου να πάρουμε το πρωτάθλημα, θα σπηλώσουμε. Είτε λέγεται ποδοσφαιριστή, είτε λέγεται. Το κομμάτι Ολυμπιακός είναι καλύτερος φέτος από τον ΠΑΟΚ. Στα παιχνίδια τα λεγόμενα μεγάλα, τα ντέρμπι. Δίνει και την αισιοδοξία στον Ολυμπιακό θα πάρει το πρωτάθλημα. Γιατί αν δει στη βαθμό των playoff των 5 πρώτων, ο Ολυμπιακός έχει λάσιους βαθμούς από του άλλου τρει. Από Παναθηναϊκό, Άκη, Άρη. Και ΠΑΟΚ είναι ο τελευταίος στη συγκομιδή. ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Αυτό δείχνει και κάτι για την διαδικασία. Η διαδικασία των play-off είναι κάτι άλλο, είναι κάτι διαφορετικό. Το αντιλαμβάνονται όλοι. Παράδειγμα, και πιθανότατα off είναι στα play-off. Τα κίνητρα θα περιοριστούν, όχι στο τοπικό το ντέρμπι, όχι τα πρώτα παιχνίδια, γιατί ουσιαστικά όλοι έχουν κάνει τη δουλειά τους. Δηλαδή, με εξαίρεση την ΑΕΚ που. Κατά κάποιο τρόπο έχει ένα κίνητρο να κυνηγήσει ενδεχομένως τον ΠΑΟΚ. Να κυνηγήσει το πρωτάθλημα δεν νομίζω ότι προλαβαίνει. Τον ΠΑΟΚ πώς βαθμούς είναι. Ποιος. Η ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ. 8. Θεωρεί ανάλογα και αρία βέβαια ο ΠΑΟΚ με αφαιρέσει βαθμούς. Για μένα το μη το. Δεν είναι διαφορά που τη λες και απλή. Μείον 5. Ναι. Άρα στην ουσία 6 βαθμούς. Δύο τι να πρέπει να συμβούν σε θεωρητικό επίπεδο. Να κερδίσει εκεί ΠΑΟΚ. Μέσα. Να αφήσει πίσω όλες τις έξι εμφανίσεις σε ντέρμπι. Στο ΆΚΑ με Παναθηναϊκό, στο ΆΚΑ με Άρης, όπου ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να διαχειριστεί. Ακόμα και με την ΆΚΑ ήταν κακός στο 1-0 που κέρδισε με πέναλτι. Όταν έχεις ένα τέτοιο μεγάλο, το να πεις ότι από εδώ και πέρα θα δούμε άλλο δείγμα που φαίνεται λίγο δύσκολο. Ένα είναι αυτό. Πάλι το πρόγραμμα πρεμιέρα είναι δύσκολο. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, λες ότι με το καλημέρα πάμε στους. Το πρόγραμμα θα παίξει μεγάλη σημασία πλέον γιατί. Το μπαλάκι είναι στα χέρια του Ολυμπιακού. Η κλήρωση πότε είναι, την Τετάρτη που έρχεται στο Συμβούλιο θα γίνει. Λογικά θα τελειώσει το πρωτάθλημα και μετά. Θα μας πούν την Τετάρτη στο Συμβούλιο πότε θα γίνει η κλήρωση. Παίζει ρόλο και το πρόγραμμα. Σίγουρα παίζει ρόλο και το πρόγραμμα. Καταρχήν να δούμε ποια θα είναι η έκτη ομάδα. Με την ισοπαλία που πήρε
και στην ουσία νωρίτερα, μισή ώρα νωρίτερα στην Τρίπολη, εκεί σφράγισε στην ουσία την είσοδό του. Γιατί εντάξει, θεωρείται απίθανο τώρα η Ξάνθη να κέρδιζε και με στον Ατρόμητο, αλλά να κέρδιζε και τον ΠΑΟΚ την τελευταία αγωνιστική, για να είναι αυτή τέλος πάντων από τον Ατρόμητο τελευταία αγωνιστική. Τον Όφη με 31 και τον Ατρόμητο με 29. Αν ο Όφη κέρδινε εκεί το πανηγύρι, μπαίνει ο Όφη και στην ουσία εξασφαλίζει και την ευρωπαϊκή έξοδο, εκτός αν γίνει κανένα θαύμα με τον Παναθηναϊκό που δεν το βλέπω να γίνεται του χρόνου στην. Και υπάρχει ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος πάει στη Λάρισα. Επική ανακοίνωση 12.30 το βράδυ χθες. Ο μεγάλος ήταν αυτή τη Σουζάνα, άρα είναι και αυτή του. Είναι ωραίος ο συνειρμός, αν το σκεφτεί. Ναι. Ο Μπέος του βάλε. Μπήκαν τα γίδια στο Μαντρί. Απίστευτα πράγματα. Περιμένουμε η κατάσταση. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να σας πω. Όπα. Χοντρό. Αποκλείεται. Τελειώνει το κόκκινο ποτάμι και δεν παίζει το τρέλεμπι. Κάτσε ρε φίλε. Εμείς παρακολουθούμε γιατί διαζόταν να αρχίσει να βγάλουν τον Γκόλκα και τον Βασιλόπουλο και τη Βραχάλη και για πρώτη φορά στα χρονικά θα γίνει στο επόμενο επεισόδιο. Το καταγγέλω. Τελείωσε. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα. Εντάξει, καινούριο σήμερα. Έχει αλλάξει φάτσα. Ποιος? Έχει κάνει κανένα μπότοξ. Έχει αλλάξει τέτοιο κάτι. Το βάψιμό της είναι σήμερα χάλια. Συγχαρητήρια στη μακηγές. Λοιπόν, μαζί μας την πρώτη ώρα. Πρώτη ώρα. Κορνίλιος Παλάς Χοτέλ. Έλα ρε Κορνίλιε. Κορνίλιος. Ανοίγει ο καιρός, περιμένουμε πώς και πώς την. Και βέβαια μέχρι τότε έχουμε ήδη ίντερνετ παντού, εστιατόριο φοβερό, bachelor. Πάρκινγκ παντού. Μπάτσελορ θέλω μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε. Ωραία. Και μπάτσελορ. Ωραία. Εμείς βέβαια δεν μπορούμε, ως καλεσμένοι μπορούμε να. Συγγνώμη να πω κάτι. Μπάτσελορ είναι απλά ο γαμπρός και τι τιμή και τα λοιπά. Βέβαια. Και έρχονται. Κοιθούμε στο γιατρό να ζήσει. Στο γιατρό, στο γαμπρό. Εμείς θα χρειαστούμε μετά γιατρό. Να πρόκειται νοσοκόμα, Κώστα, να είναι μπάτσελορ μασκέ. Χρυσαθέ. Μασκέ. Ναι, σωστά. Τα καρναβάλια. Σωστά, σωστά. Έτσι. Λοιπόν. Είχε χθες. Ναι, είχε. Τι είδανε. Ντυμένο. Υπόδικη. Ναι. Ενός αξιοπρεπούς κυρίου. Κρατήσεις σας και κορνίλιοςπαλάς.gr μαζί μας την πρώτη ώρα. Αυτό ξενοδοχείο στην Αχαίολα Θεσσαλονίκης. 10 λεπτά μόλις από το κέντρο της πόλης. Μάκι, μια σουίτα θέλω. Μάκι, ετοιμάσου. Έτσι. Ωραία. Για την καταγγελία του Ολυμπιακού. Από την Ξάνθη. Αντε πάλι, Ξάνθη. Τον ΠΑΟΚ. Η ποσότητα δείχνει είναι, κάτι. Είναι και ο Αλέξης Κούγιας. Έλα ρε Αλεξάρα. Βγάλτονα. Όχι, να μην βγει. Οι υπομονές μου είναι στα όρια. Δεν θα κρατεί το Κώστα και Χρήστα. Την ώρα που μιλάμε με τον πρόεδρο. Μπράβο. Ή με τον πρόεδρο θα λέει ναι, βγάλτε με λίγο. Ναι. Ναι, κύριε πρόεδρε, είμαι στο ραδιόφωνο τώρα, δεν μπορώ να μιλήσω, αλλά τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Υπόθηκε. Λοιπόν, θα πάμε στον πρώτη διακοπή. Είπαμε από την υπόθεση, έχουμε τον άνθρωπό μας να μας πει τι θα γίνει. Πριν από λίγα λεπτά έγινε αν θα πρέπει να βρίσκεται στο ή όχι. Έχει ένα όμως συμφέρον. Η Λάρισα δηλώνει ανοιχτά ότι είναι υπέρ του Ολυμπιακού. Βέβαια ο ΠΑΟΚ να παρεμβαίνει υπέρ του Ολυμπιακού. Θα πει κάνα βαθμούς η ΑΕΛ, άρα δεν προλαβαίνει τα play-off. Ναι, δεν έχει ένα όμως συμφέρον. Δεν έχει ένα όμως συμφέρον. Τους το λέω τώρα, έχω play-out. Αφού η Ξάνθη θα παίξει τα play-out, είναι ανταγωνιστής μας στα play-out. Μπράβο, Χρήστε. Ε, Κώστα. Ορίστε. Είδες, Κώστα. Τι θα σκεφτούν να τα πούνε αυτοί. Ναι, εννοείται. Πού να τα ξέρετε αυτά. Πάμε στο διάλειμμα να τα πιάσουμε. Λοιπόν, break και επιστρέφω. Εδώ είμαστε, Τρόικα. Ο Άρης να πω ότι ανακοίνωσε τα εισιτήρια με τον Ατρόμητο και στην ουσία είναι ένα κάλεσμα για όλο τον κόσμο, καθώς θα έχει 10 ευρώ το εισιτήριο στις θύρες 1, 2, 3 και 4. Και 15 ευρώ και στην 9. Και τα παιδιά μέχρι λέει: παιδιά, ελάτε να γεμίσουμε το γήπεδο. Γιατί τα εισιτήρια είναι πραγματικά σε πολύ χαμηλές τιμές. Όταν τώρα έχει 15 ευρώ στα VIP, νομίζω πλέον δεν έχει κανένα δικαιολογία για να μην έρθει. Έρχεται η φίλη 130 στο μας με τον ΠΑΟΚ. Πιστέψτε με τον οργανωμένο. Έρχονται όλο το καυσαέριο πάνω μας και δεν κόβεται το μήνυμα. Στέλνει φωτογραφία φίλο. Και λέει εφημερίδα. Και υπάρχουν σχετικές φωτογραφίες. Ο Ιβάν, την ομάδα του ΠΑΟ. Αυτό που κάνει πάντα. Ναι. Να τις φωτογραφίες και από πίσω είναι ο αστυνομικός που έχει μπεμπλακεί με το Μαρινάκι. Τον βλέπεις τον αστυνομικό, είναι ο ίδιος. Είναι οι δίδυμοι, τους ξέρω από το ΑΤΑΦ Χαριλάου και τους δύο. Λοιπόν, έκλεισαν όλοι οι δρόμοι για να έρθει ο μεγαλομέτοχος της ομάδας να χαιρετήσει τους παίκτες του και να φύγει η συνοδεία του. Είναι όχι απλά εξοργιστικό είναι αυτό στέριο, είναι κάτι παραπάνω από εξοργιστικό. Να έρθει ο Ιβάν δηλαδή. Να κλείσουν όλοι οι δρόμοι για να έρθει ο τύπος αυτός να χαιρετήσει όλη την αποστολή και να πάει μετά να δει το μέσα ξενοδοχείο. Είναι εξοργιστικό πραγματικά. Και για να στο τελειώσουμε με τον φίλο τα μηνύματα κτλ. Λέει: αν ο Άρης έχανα τον Ολυμπιακό με αυτόν γκολ
και με μόνο μία κίτρινη σε όλο αυτό το με τις κάρτες, ναι. Σκεφτείτε τι θα μας λέγανε. Ντέρμπι μίσους. Με μία κάρτα. Με μία κάρτα. Με μία κάρτα. Και λέγατε, και πριν το Άρης Ολυμπιακός, αυτά που λέγονταν και γράφονταν πριν το Ολυμπιακός Άρης, όταν είναι under 2,5 τις κάρτες και, φάγαμε 6. 9 έχει όλο το μάτσο, νομίζω. Ναι, δηλαδή εντάξει. Και κόκκινη. Τέλος πάντων. Αλλά σκέψου τώρα να έπαιζε ο Άρης, να γινόταν 0-1, μην έκανε φάση όλο το μάτσο ο Άρης, Κώστα, να έλεγε 0-1 με αυτογκολ και με μία κάρτα. Πο... Τι θα λέγανε. Και αυτό είναι δείγμα, δεν λέω φυσικά ότι ήταν αβαβά το μάτς σας, αλλά είναι δείγμα το πόσο εύκολα πετάς λάσπη στον άλλον. Το πόσο εύκολα στοχοποιείς τον Άρη, επειδή έτσι, έτσι πρέπει να κάνεις. Καφενειακά είναι αυτό τώρα. Καφενειακά αλλά αναπαράγονται. Αναπαράγονται συνεχώς. Δεν σχολιάζω καν. Τι να σχολιάσεις, με μία κάρτα και αυτόν γκολ, τι να σχολιάσεις. Κουράζομαι να συνδέω τα πάντα με τον Άρη. Με τον Άρη θα συνδέσουμε, τι θα τη συνδέσουμε. Ναι, ναι. Με εσείς θα συνδέετε τον Ολυμπιακό με τον Άρη. Αλλά εσείς. Όχι, κοίταξε, σε σχέση με την αστυνομία και τα λοιπά. Εσείς βάλατε τον πρώτο του Άρη στο πανό. Βάλατε τον πρώτο του Άρη στο πανό. Δεν βάλατε τον πρώτο της Λάρισσας. Δεν βάλατε τον Κουγιά, δεν βάλατε τον Κουγιά. Και βάλατε τον Έτιον. Τον Καρύπ. Είδες όμως τι απάντησε ο Καρύπ. Είδες απάντησε ο Καρύπ. Καλά τώρα. Μου πάνε τα ντόλαρς, λέει. Θα με βλέπετε στον ύπνο σας. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχει πάντως λογική στην κουβέντα την καθημερινή που έχουμε. Θες να κάνουμε ανάλυση για ΠΑΟΚ Ολυμπιακούς ή να πάμε μετά στον Άρη? Να κάνουμε, ναι. Μία που τα πήραμε αφού αρχίσαμε να λέμε για τον ΠΑΟΚ. Συνεχίζεται η εκδίκαση. Αυτό είναι το ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Η εκδίκαση. Είναι σοβαρό θέμα. Βέβαια, αφού. Σοβαρό θέμα. Σοβαρό, φυσικά είναι σοβαρό. Με το γονιό. Πώς το λέγω, γονατογράφημα. Γονατογράφημα. Και χάσανε και θα πέσουνε. Το βλέπεις τη σουπιά αυτή. Εντάξει, παιδιά, εντάξει, καφενειακά. Ναι, εντάξει. Έχω πάρει απόφαση να ιδρύσω μια άλλη στάση. Ναι. Γιατί έχω δικά μου θέματα να λύσω και δεν με νοιάζει αν ο Άρης βγει πέμπτος ή έκτος και αν πάρει μια θέση στην Ευρώπη. Εντάξει, θα με απασχολήσει ο Άρης όταν θα έρθουν τα παιχνίδια. Πάω Κάρης. Μην το ανοίγιζε. Ναι. Θα σε ενημερώσουμε σε λίγο για την εκδίκαση. Ακόμα είναι σε φάση όπου. Να μπω στο 10. Συζητάνε τα. Θα τα έχει ήδη. Συζητάνε τα διαδικαστικά. Ναι. Αν πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις από άλλες ομάδες, γιατί δεν πρέπει. Να ρωτήσω κάτι. Έχετε ενημέρωση για το αν οι αιτήσεις στα. Πώς το λένε, στο διοικητικό εφετείο απορρίφθηκαν. Διότι εμένα μου φαίνεται περίεργο μία αίτηση στο διοικητικό εφετείο για ασφαλιστικά μέτρα, για προσωρινή δηλαδή διαταγή, εδώ και μια εβδομάδα. Βγαίνει κατευθείαν κανονικά. Σε μια μέρα. Είτε εγκρίνεται, είτε απορρίπτεται. Γιατί είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Και μάλιστα την Παρασκευή στην Ξάνθη, ο Κούγιας το είπε. Λέει, είχε απορριφθεί, λέει, οι αίτησες και δεν το λέτε. Και λέει, όχι, λέει, και τα λοιπά, δεν έχουμε τα αποτέλεσμα. Λέει, ποια είναι η απόφαση, λέει, από το διοικητικό εφετείο. Γιατί λέει, αν είχατε προσωρινή διαταγή, θα τη φέρνατε τώρα. Έχει απορριφθεί και δεν το λέτε. Αυτό μπορώ να πω είναι ότι μέχρι και την Παρασκευή δεν είχε εκδικαστεί από το αρμόδιο τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας το αίτημα του ΠΑΟΚ, η ένσταση για άκυρη σύνθεση της Επιτροπής. Τώρα για το διοικητικό εφετείο. Αυτό ρε, για να πάρει αναβολή, για να σου πει ότι δεν μπορεί να εκδικάσει την υπόθεση. Παιδιά, βρίσκεται εύκολο αυτό. Να το ψάξουμε να το βρούμε. Δεν βρίσκεται εύκολο από ό,τι φαίνεται, Κώστα. Τέλος πάντων. Μήπως είχε η γραμματεία καμιά απεργία, κάτι είχαν. Τι? Οι γραμματείς είχαν απεργία κάποια στιγμή. Μήπως πήρε τηλέφωνο εξάνθησα την άλλη φορά. Ναι, γεια σας, θέλουμε να δηλώσουμε. Κάναμε ένα λάθος. Κάναμε ένα λάθος. Λοιπόν, ναι. Γραμματικά για το χθεσινό. Ναι. Θα ξαναπώ αυτό που έλεγα και μετά το μάτς με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Όπου πάω και ήταν και εκεί αποκρουστικός. Δεύτερη μόνο Φερέιρα. Ξέρω ότι είναι ο εύκολος στόχος. Έχει τεράστιο μερίδιο ευθύνης. Γιατί δεν φαίνεται να καταλαβαίνει πρόσωπα και πράγματα και τι πρέπει να κάνει. Εχθές δήλωσε. Μετά το μάτσο, ότι κόντρα λέει στη ροή του μάτσου, ο Ολυμπιακός μας έφαλε γκολ. Το κόντρα στη ροή του μάτσου που το είδε δεν ξέρω. Έχει δοκάρει ο Ελαραμπή στο 42. Σωστό. Έχει ακόμη μια φάση που γίνεται ένα μπουμπούλα και κατά τύχη ο ΠΑΟΚ. Κατά τύχη δεν μπαίνει. Προσπάθεια. Και ξεκινάει το δεύτερο μήχρονο και ο ΠΑΟΚ κάνει ένα λάθος στη μεσαία γραμμή. Παίρνει την μπάλα Τσιμίκας και περνάει πέντε παίκτες. Λες και έπεσε μετά. Με ο Τσιμίκας έγινε μάγκας, όλοι για τον Τσιμίκα μιλάνε. Έγινε παιχτάρα. Είναι, ναι. 20 εκατομμύρια τον πουλήσει. Άρα όταν έχει ο Ολυμπιακός σούτσο δοκάρι, έχει ευκαιρία. Στην επόμενη φάση και κάνει ένα λάθος και σου περνάει τη μισή ομάδα Τσιμίκας, αυτό δεν είναι κόντρα στη ροή του μάτς. Ναι.
Είναι στην κανονική ροή του μάτσα, μπήκε το κόλλα απλά. Είχε τον έλεγχο εννοεί. Ναι, είχε τον έλεγχο. Δεν τον είχε τον έλεγχο. Δεν είχε κανέναν έλεγχο. Μέχρι το 30. Άλλαζε πασούλε, δηλαδή πίσω από το κέντρο. Πιο ξεκούραστο τον τέρμπι να βγάλει ο Ολυμπιακό, εγώ δεν είναι. Δεν θυμάμαι. Στο Βικελίδη σίδρωσε περισσότερο. Δηλαδή. Καλά, μην είναι κατευθείαν. Δεύτερο μήκο στο Βικελίδη. Στο δεύτερο μήκο. Το πρώτο. Χάρη πανηγύρια. Λοιπόν, εντάξει. Τι διαφορά είχε δηλαδή το δεύτερο ημίχρονο του Βικελίδη από όλο το μάτσο με τον ΠΑΟΚ? Τι διαφορά? Σχεδόν καμία. Άρα γιατί το λες? Τουλάχιστον εγώ προηγήθηκα κιόλας. Ο ΠΑΟΚ απλά είχε ένα τετράλεπτο μετά τον γκολ που δέχτηκε. Εκεί έδειξε μια αντίδραση. Ναι. Και τελείωσε το παραμύθι. Εγώ από το 75-80 και μετά. Και πολλοί κόσμοι νομίζουν γιατί τότε η Τούμπα ήταν παγωμένη και ο κόσμος αποσβολωμένος το τι συνέβαινε. Κατάλαβε ότι το μάτς. Πάει το μάτς. Όχι, δεν γυρνάει. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να πάει το μάτς. Πάει το μάτς. Τα αίτια της πορείας του ΠΑΟΚ και της αδυναμίας του να κερδίσει τα ντέρμπι νομίζω είναι πάρα πολλά. Δεν είναι μόνο Αμπέλ Φερέιρα, που ξαναλέω έχει πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Έχουν τεράστιο μερίδιο ευθύνης. Υπάρχει θέμα Φερέιρα, όχι, λες. Όχι, όχι. Νομίζω ότι θα βγάλει τη χρονιά ο Φερέιρα. Εκτός τι να σου πω τώρα, άμα χάσει την Ξάνθη, χάσει από τον Ολυμπιακό στο κύπελο, χάσει και από εδώ, χάσει και από εκεί, πάει για 15, μπορεί και να φύγει. Από το κύπελο, ναι. Είναι μια προοπτική αυτή. Για να επιβεβαιωθεί 100% αυτό που έλεγα. Όσο ευθύνη έχει προπονητής, έχουν και οι παίκτες. Δεν θα πω εγώ πλευράς αποτελεσματικότητας, από πλευράς διάθεσης. Δεν γίνεται να παρουσιάζει ο ΠΑΟΚ αυτή την εικόνα. Οκ, δέχεται ένα κόλ 49, έχει προσπαθεί ένα ολόκληρο ημίχρονο μαζί με τις καθυστερήσεις να δείξει μια αντίδραση. Δεν έδειξε το παραμικρό. Παίκτες ντεφορμέ εξακολουθούν να είναι ντεφορμέ. Με μεγαλύτερο ντεφορμέ για μένα δεν έπρεπε να παίζει δεκάδα εδώ και ένα μήνα. Ο Μπίσεσβαρ, δεν το κατηγορώ για το χθεσινό μάτς, γιατί όσο κακός ήταν ο Μπίσεσβαρ, τόσο κακός ήταν και ο Μαωρίσιο, και ο Βαρέλα, και ο Ίγκασον, και ο Βιερίνια, ο οποίος εκτέλεσε 10 κόρνερ από τα 12 και άλλα 10 φάουλ, και δεν είναι ούτε ένα, αν εξαιρέσουμε τη φάση του γκολ, βρήκε στόχο. Άσε να εκτελέσει κάποιος άλλος. Δεν είναι η μέρα σου, Αντρέ. Εντάξει, θεωρώ λάθος ότι ο Μάτος ήταν στον πάγκο, με τόσες θυμμένες μπάλες για τον πάγκο. Αδιανόητο για μένα. Okay, εγώ ήμουν με το Φερέιρα που ξεκίνησε το Βιερίνια, ήταν ένα πλάνο που του βγήκε στα μάτια με τον Παναθηναϊκό. Είχε βάση. Πολλοί κόσμος χάρηκε με την ανακοίνωση της δεκάδας. Α, μπράβο, ναι, αυτό και λέω. Είπε ότι να, μπράβο, ο Βιερίνια δεξί μπάκνη και εγώ μαζί του ήμουνα. Όχι, αυτό λέω. Η ανακοίνωση δεκάδας αρχικά έλεγε Μάτος. Εντάξει, έγινε λάθος. Είχε Μάτος και στην δεκάδα και στον πάγκο. Έγινε λάθος. Έγινε λάθος. Μαζί λοιπόν με το Φερέιρα, συμφωνώ που ξεκίνησε το Βιερίνια δεξί μπακ, αλλά δεν γίνεται με το Μάτος να έχει στραβώσει και τα καλά, ο Μάτος να είναι στον πάγκο. Ο ΠΑΟΚ έχει στο δεύτερο μήχρονο τουλάχιστον 15 φάσεις στημένες. Θα βάλω το δεξί μπακ, θα αλλάξω. Ο Μάτος Κρίστιαν δεν είναι ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ στις στημένες μπάλες. Με την αλτικότητά του και την μούρλα του και αυτό. Είναι εμφανέστατο ότι υπάρχει θέμα με το Μάτος. Για την αντίπαλη ομάδα. Εδώ και 6-7 μάτς, μια τον έχει εκτός αποστολής. Εγώ αν ήμουν ο Μάτος θα είχα θέμα. Γιατί το έχουμε ξαναπεί, είναι γνωστό ότι σπάσει. Ο Μάτος δεν αγαπάει τις προπονήσεις, ζει για τα μεγάλα παιχνίδια. Όταν τρώει πάγκο στα δύο μάτς με τον Παναθηναϊκό και τρώει πάγκο και με τον Ολυμπιακό χθες, και εγώ θα είμαι στραβωμένος. Λυγεί το συμβόλαιο του, φεύγει, τι κάνει? Όχι, υπάρχει συμβόλαιο και υπάρχει όρος για αυτόματη ανανέωση. Αν πιάσει συμμετοχές, θα έχει πιάσει εδώ και καιρό. Λάθος λοιπόν στην προσέγγιση του αγώνα. Λάθος στην περιφορά και νοοτροπία των παιχτών. Αδικαιολόγητη. Δεν υπάρχει παραμικρή δικαιολογία. Το να φαίνεται κουρασμένος ο ΠΑΟ και όχι ο Ολυμπιακός είναι για μένα ανεξήγητο. Ξεπερνάει κάθε λογική. Γιατί είναι? Αλλά παιδιά. Χρήστα Θιάλη παίζαν μπάλα πέμπτη βράδυ. Παιδιά είναι, και ο ΠΑΟΚ ήταν ξεκούραστος. Δεν σου λέω εγώ ότι. Το έχω βιώσει και με τον Άρη, και γιατί πολλοί συναργιανοί ψάχνουν δικαιολογία στο πέμπτη Κυριακή. Υπάρχει μια δεδομένη κούραση. Αλλά μιλάμε για επαγγελματίες ποδοσφαιριστές που από αυτό ζουν. Αυτή είναι η δουλειά τους. Να παίζουν Πέμπτη και Κυριακή. Γιατί να είναι. Με ποια έννοια της κούρασης δηλαδή. Οκ, μια φρεσκάδα μπορεί, αλλά δεν νομίζω ότι σε αυτό το επίπεδο, αν έχεις κάνει σωστή προετοιμασία, δεν έκανε σωστή προετοιμασία οτιδήποτε άλλο, ναι. Ασφαλώς και η φετινή, όχι προετοιμασία, η φετινή διαχείριση της προπονήσης του ΠΑΟΚ δεν είναι η ίδια με την περσινή. Και πολλοί το καταλογίζουν αυτό και στους συνεργάτες του Φερέιρα, που είναι αλήθεια. Είναι ένα team που δημιουργήθηκε στο πόδι και από ό,τι φαίνεται βάσει αποτελέσματος δεν έχουν την ίδια εμπειρία και την ίδια ικανότητα και προσαρμοστικότητα με τους συνεργάτες του Λουτσέσκου. Δεν φαίνεται να παίρνει βοήθεια από τους συνεργάτες του Αμπέλ Φερέιρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα από εκεί και πέρα. Όσο φταίει ο Φερέιρα, είπαμε φταίνε και οι παίκτες για μένα, αλλά έχει και μεγάλη ευθύνη και η διοίκηση. Ο μεταγραφικός σχεδιασμός ήταν έντονο τη πλάκα. Οι μεταγραφές. Το θέμα είναι δεν έκανε. Το Γενάρη δεν έκανε. Εσύ τι, άφαντος. Δεν μπορείς. Εσύ τι, μεταγραφή καλοκαιριού. Σωστό. Να κάνει τη διαφορά. Συμφωνώ. Άφαντος. Ντόγκλας Ακούστο. Για μένα πολύ κακό για το τίποτα. Συμφωνώ. Δηλαδή δεν βλέπω τη διαφορά από τον Κάνιες.
που αν μη τι άλλο Κάνιας ήταν, ήταν μέλος μιας ομάδας που πήρε τρία τρόπαια. Έπαιρνε να κάτσει ο Κάνιας. Τέσσερα τρόπαια. Κάτι, πιστεύω ότι τέτοια λάθη έκανε ο ΠΑΟΚ και πέρυσι τις μεταγραφές του. Στοχ. Φιλιά και αν χαθούμε και αν αργήσω φάτε. Πότε. Ο Στοχ. Μεταγραφάρα, λεφτά εκεί, ναι, Στοχ. Έχει να μπει αποστολή τέσσερις μήνες. Έχει αλλάξει η συμπεριφορά γιατί παντρεύτηκε. Ο Στοχ ήταν επιλογή του Λουτσέσκου. Όχι. Όχι. Γι' αυτό έφυγε. Λένε ότι γι' αυτό δεν το βάζει. Άρα ο ΠΑΟΚ βοήθεια από τις μεταγραφές μηδέν. Πάλι καλά που βγήκε ο Μίσιτς στην πορεία, γιατί χωρίς το Μίσιτς η διαφορά του θα ήταν στους 8 βαθμούς. Στους 9. Μην ήταν στους 15. Δεν νομίζω 15, όχι. Είναι υπερβολικό. Βοήθεια από τις μεταγραφές του Ιανουαρίου καμία, γιατί υπήρχε το πρόβλημα. Και καλός ο ΠΑΟΚ. Δεν, να σου πω κάτι, όμως δεν καλός ο ΠΑΟΚ δεν έκανε την υπέρβαση, αφού δεν μπόρεσε να πουλήσει ο Πράγκο κάποιον από τους παίκτες, όπως για παράδειγμα τον Στοχ. Ο Στοχ έπρεπε να φύγει. Να πουλήσει ο Μπράγκο. Ναι, δεν μπορεί. Ναι, άρα Μπράγκο, γεια σας το καλοκαίρι. Είναι γνωστό εδώ και καιρό, Κριστίνα, ότι Μπράγκο, γεια σας. Τον επόμενο. Απλά να βγάλει τη χρονιά. Τον ξέρεις τον επόμενο. Έχω μια υπόνοια. Να στην πω, να στον πω. Για πες. Ο Βραζιλιάνος μάνατζερ του Αυγούστου. Βραζιλιάνος παιχταράς. Υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να είναι και αυτός. Ελπίζω να μην είναι αυτός. Ο Λουτσετίνο, Ποκετίνο. Και γεμίσουμε ταλέντα τύπου Ζαμπάκι Αυγούστου. Θα πάρεις και το Σάσα, να ξέρεις. Ένα 200 θα δώσεις. Και τον Μπάστα. Αυτό θέλει να κάνει. Αυτό που να πάει στη... το Σάσα, στη Φαμαλικά, να τον όπως τη λένε. Να το πάει στον ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν μία ομάδα. Μία ομάδα που σοβαρά. Βοήθειες από τις καλοκαιρινές. Έγκυρος ρεπόρτερ ΠΑΟΚ. Μόνο εδώ τα ακούτε. Μόνο εδώ. Φυσικά αυτό ποιος άλλο το πει. Ακούστε σάλια. Άρα λοιπόν μία ομάδα, λέω, που δεν έχει βοήθεια από τις καλοκαιρινές μεταγραφές. Ναι. Δεν έχει βοήθεια γιατί δεν έγιναν μεταγραφές του Ιανουαρίου. Υπάρχουν παίκτες που μετά την ανανέωση του συμβολέου δεν είναι αυτοί που ήταν. Μπίσεσβαρ και Βαρέλα. Πολύ κακό το καλοκαίρι, να, ειδικά και το Βαρέλα να μείνει. Καλώς επέμεινε ο κόσμος, αλλά και ο Βαρέλα και ειδικά ο Μπίσεσβαρ έχουν προσφέρει ελάχιστα. Συν το γεγονός ότι ξεκίνησε η χρονιά χωρίς Βιερίνια και Μαωρίσιο και Αμφότερ δεν έχουν φτάσει στα επίπεδα που ήταν πριν τραυματισμό και είναι δύσκολο και βάσει της ηλικίας τους, ποδοσφαιρικής. Ήρθε και ο τραυματισμός του Κρέσπο σε ένα διάστημα που είχε δέσει με τον Νίγκαστον και οι δύο ήταν αλάνθαστοι, γιατί δίπλα στον Ισπανό είχε αυτοπεποίθηση και ο Ισλανδός. Και ήρθε ο τραυματισμός του Κρέσπο, δίπλα στο Βαρέλα που είναι επιρρεπή στο λάθος, άρχισε να κάνει λάθη και ο Νίγκαστον. Ο Γιαννούλης αρχίζει και κουράζεται, λογικό είναι, είναι ο πιο επιβαρημένος παίκτης του ΠΑΟΚ. Και μπράβο στον Δημήτρη, γιατί μέχρι τώρα έχει κάνει πολύ μεγάλα παιχνίδια. Αλλά αρχίζει και κουράζεται, δεν βγάζει ένας παίκτης μια σεζόν ολόκληρη. Λύση δεν υπάρχει από εκεί, ή δεν θέλει να βρει ο Φερέιρα. Και όλο αυτό μαζί λοιπόν, κακός μεταγραφικός σχεδιασμός, αλλαγή προπονητή, κακή προσαρμοστικότητα του προπονητή, δείχνει να μην έχει καταλάβει το τι γίνεται γύρω του. Εμένα αυτή την εικόνα μου δείχνει. Συν ότι οι παίκτες αρκετοί φαίνεται να έχουν χορτάσει από τα περσινά, από τις επιτυχίες, και αυτό παίζει το ρόλο του, έχουν φέρει αυτό το αποτέλεσμα. Εγώ νομίζω ότι επαναπαύτηκες στα περσινά και δεν αξιολόγησε όλος ο οργανισμός του ΠΑΟΚ τη φθορά που θα είχαν αρκετοί ποδοσφαιριστές. Συν του ότι έχω την αίσθηση ότι δεν ήταν ειλικρινής ο οργανισμός του ΠΑΟΚ σε σχέση με το πρόβλημα του financial fair play. Δηλαδή η αίσθηση ήταν, που υπήρχε. Ειλικρινής ήταν. Πώς ήταν ειλικρινής? Έλεγε θα κάνω μεταγραφές. Και από την Γενική Συνέλευση τα λέγαμε. Δεν είπε θα κάνω καμία. Ναι, δεν είπε θα κάνω καμία μεταγραφή. Δεν μπορούσε να το πει γιατί υπήρχε σκοπός να φύγει κάποιος παίκτης. Δεν έφυγε παίκτης. Τι να κάνουμε. Επί της ουσίας δεν πέτυχε ούτε ο σκοπός, ούτε το πλάνο, ούτε οτιδήποτε άλλο. Και θεωρώ ότι πληρώνει αυτό που γίνεται τα τελευταία 3-4 χρόνια, ότι και καλά η αίσθηση που υπήρχε, έχουμε το Σαβίδι, θα πάρουμε τους πάντες. Φέρε το Χατσερίδη με 1,5 εκατομμύριο, φέρε το κτλ. Και δεν αντιληφθήκε ότι αυτό είχε ένα τέλος. Αυτό είναι αποκλειστικά κακή διοικητική διαχείριση. Ναι, πρόσεξε όμως. Ο ΠΑΟΚ έμεινε και χωρίς τηλεοπτικό συμβόλαιο. Είναι πολύ μεγάλη παράμετρος του. Διοικητικός χειρισμός είναι και αυτός. Δεν είναι διοικητικός χειρισμός. Διοικητικός χειρισμός. Αν θες να πας να πάρεις από την ΕΡΤ και δεν δέχεσαι τα 6 εκατομμύρια της Νόβα, να πάρεις τα 6 εκατομμύρια. Δεν μπορεί να δέχεσαι τη Νόβα που είναι ο Μαρινάκης. Δεν ήταν ο Μαρινάκης. Δεν μπορεί να δέχεσαι. Δεν ήταν το Μαρινάκης. Καλά, δεν ήταν ο Μαρινάκης. Και ούτε είναι ακόμα. Και ούτε είναι ακόμα. Και ούτε θα είναι, πες. Θεωρητικά. Φίλε, εσύ δεν μπορούσε ο ΠΑΟΚ να πάει στην Νόβα. Εντάξει. Ωραία, το να γίνει το ΠΑΟΚ TV ήταν μονόδρομος. Ναι, το ΠΑΟΚ TV όμως δεν σου έχει εγγυημένα έσοδα. Παλεύει με συνδρομές, με επαγγελματικά. Αφού πουλάει 40.000. Πουλάει πολλά. Δεν πουλάει πολλά. Αλλά δεν μπορείς να βγάλεις κέρδος. Γιατί δεν είναι μόνο τα λεφτά κάθε συνδρομής πάνε στα ταμεία της ΠΑΕ. Είναι άρα... η παραγωγή, είναι. Άρα πώς είναι το μέλλον. Ναι, το μέλλον είναι. Εσύ τα έλεγε ο Σταύρος από τον Σεπτέμβριο. Ότι πρώτη χρονιά δύσκολα θα έχεις μεγάλο κέρδος. Είναι μια ιστορία που πρέπει με πολλή δουλειά να χτιστεί.
να επενδύσεις και άλλο και άλλο. Επειδή δεν... έχω μία μικρή άποψη σε σχέση με το συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί ξέρω ότι ήμουν και σε ομάδα, οπότε ξέρω ακριβώς τα έσοδα κτλ. Και πόσα μένουν στο τέλος στην ομάδα. Καμία ομάδα στην Ελλάδα, καμία ομάδα στην Ελλάδα, ούτε ο Ολυμπιακός, θεωρητικά έχουν τον περισσότερο κόσμο αυτή στην Ελλάδα. Θεωρητικά πάντα. Ναι. Ούτε ο Ολυμπιακός μπορεί να στηρίξει ένα τέτοιο εγχείρημα και να έχει έσοδα. Όχι μεγαλύτερα από αυτά που θα του δώσει μια συνδρομητική τηλεόραση ή ένα κανάλι. Ανάλογα. Ούτε το 1 πέμπτο. 5 εκατομμύρια, ας πούμε. Δηλαδή. Το πλάνο που χρειάζεται είναι. Κάτσε να το τελειώσω λίγο. Άρα, ναι, μεν είναι για μεγάλες ομάδες, είναι μια λύση για να έρθουν έσοδα εκεί που δεν θα έχεις τίποτα. Αλλά σε σχέση με τα πολλά εκατομμύρια ευρώ τα οποία σου δίνει ένα συνδρομητικό κανάλι ή ένα κρατικό κανάλι, γιατί μόνο αυτά μπορούν να τα δώσουν. Και το κρατικό συνδρομητικό είναι στην ουσία, δεν μπορείς από μόνος σου να πας σε μια τέτοια κατάσταση και να το παλέψεις. Και αυτό θα έχει φθορά. Ο άλλος στην αρχή θα το δώσει τη συνδρομή κτλ. Όταν αυτό παγιωθεί κάθε χρόνο, δεν θα το κάνει. Γιατί σκέψου πόσες φορές ΠΑΟΚ πανιώνες εδώ στην αρχή και δες πόσες συνδρομές θα δώσεις τώρα την Κυριακή. Χρήστε, δες στον ΠΑΟΚ, τα ξέρουν όλα αυτά. Απλώς κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να υπάρξει το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος. Που σε καμία περίπτωση το λέγανε και άνθρωποι του ΠΑΟΚ, δεν θα φτάσει. Το συμβόλαιο που θα έπαιρνε ο ΠΑΟΚ από την ΕΡΤ, από την ΝΟΒΑ, από την Κοσμοτέ, από οπουδήποτε. Η προσπάθεια είναι, γιατί μάλλον και του χρόνου θα είναι ο ΠΑΟΚ στο ΠΑΟΚ, και τα επόμενα χρόνια, από τη στιγμή που θα επικυρωθεί και η εμπλοκή του Βαγγέλη Μαρινάκη. Να σπάσει τον ΟΤΕ. ΟΤΕ δεν παίρνει χρυσή αυτή. Α τα δώσει ο Ιβάν από το Όπεν, δεν γίνεται. Αυτό που θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ ή αυτό που πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ κατ' εμέ είναι. Να κάνει ό,τι μπορεί για να μπει σαν δορυφορικό κανάλι σε κάποιο πακέτο δηλαδή της Κοσμοτέ. Δηλαδή, πώς είναι τα συνδρομητικά που πατάς. Cook TV. Και σου γράφει, βάλτε το κωδικό για να μπει στο πακέτο που έχει στο σπίτι. Γιατί κακά τα ψέματα. Πολλοί κόσμοι στην Ελλάδα, γιατί το με ένα ποσό 10-15 ευρώ το μήνα. Γιατί εγώ ως ΠΑΟΚ να το δώσω αυτό στον ΟΤΕ. Στην ουσία θα του δώσω τα δικαιώματά μου χωρίς να του δίνω λεφτά. Δεν με συμφέρει. Δώρο του κάνω. Του κάνω δώρο. Και γράφω συνδρομητές. Ξέρεις πόσο πρέπει να την πάω τη συνδρομή μετά εγώ ως ΠΑΟΚ. Για να καλύψω και το 10-15 που λες. Αλλιώς ήταν τόσο απλό ρεστέριο και δεν το κάνανε. Το πλάνο δεν είναι τόσο απλό. Το πλάνο είναι πέρα από το ποδόσφαιρο να υπάρχουν και άλλα αθλήματα μέσα. Οπότε ένας φίλος του ΠΑΟΚ με 20 ευρώ το μήνα να βλέπει και ποδόσφαιρο και μπάσκετ και χάντμπολ. Αν θυμάσαι αυτό πήγε να κάνει ο Μπατατούδης κάποτε με την Ιντερσάτ. Αυτό πήγε να κάνει. Εντάξει, άλλο επιχειρηματία ο Πατατούδης και άλλο ο Σαββίδης. Και το είχε εντάξει στην πλατφόρμα ήταν του Άλφα. Ήταν λίγο μπακάλι ο. Αυτό είχε κάνει. Ο και ο το είχε εντάξει στην πλατφόρμα λίγο... του Άλφα που ήμασταν και εμείς. Channel. Το Pauk TV. Στο Alpha Digital. Στο Alpha Digital. Εκεί ήμασταν. Τα βλέπει λίγο ονειρικά ο Πατατούδης. Ναι, όντως. Με κάτι ομάδες του εξωτερικού που θα με βετεράνου ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Με αεροπλάνο του Πάου και αυτά κτλ. Ο Ιβάν Σαββίδης θα το κάνει πιο οργανωμένα. Το θέμα είναι για να το κλείσουμε ότι και η κατάσταση αυτή ήταν πρόβλημα και αγκάθι στην προσπάθεια του Financial Fair Play. Όπως και να το κάνουμε. Δεν ήρθαν και οι πωλήσεις. Αυτό είναι το και από τη στιγμή που δεν ήρθαν οι προτάσεις που έπρεπε να έρθουν και ο αποκλεισμός για τον Γιάννη, για παράδειγμα, και αποκλεισμός στην Ευρώπη. Εντάξει. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Εγώ θεωρώ ότι το πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα το έχει και το καλοκαίρι όμως. Ναι, εγώ λοιπόν αυτό πήγα να πω. Θεωρώ ότι το πρόβλημα αυτό ο ΠΑΟΚ θα το λύσει. Πώς? Το καλοκαίρι. Θα πουλήσει παίκτες εννοείς. Θα πουλήσει παίκτες, θα αποφορτιστεί, θα απαλλαχτεί από συμβόλαια βαριά. Το θέμα είναι. Πόσο αρέσει στέριο να κάνει, τι να κάνει δηλαδή. Δεν υπάρχει άλλο. Και πέρσι σώθηκες από αυτό γιατί πουλούσε τον Μπρίγιοβιτς. Γιατί θα κάνει. Ουδέα τον πουλούσαμε. Θα πουλήσει και τώρα. Πώς. Δηλαδή, αν φύγει για παράδειγμα ο Στοχ και ο Βέρμπλουμ. Υπάρχει μέγεθος, να σου ρωτήσω κάτι. Υπάρχει μέγεθος. Δηλαδή, ψάχνω 10 εκατομμύρια. Δεν υπάρχει μια τέτοια ενημέρωση. Για να, ξέρω, για να ξέρουμε πάνω κάτω δηλαδή ποιο είναι το μέγεθος. Καλά, δεν θα βγάλει και πάει τώρα τα λογιστικά της. Φυσικά δεν θα το μέγεθος του προβλήματος. Φυσικά δεν θα τα πόσα βγάλει, πρέπει να σβήσει για να. Αλλά έτσι να σου πω κάτι. Έτσι πολλοί κόσμος έχει πέσει από τα σύννεφα τώρα. Είναι κάτι σαν τα χρέη του Άρη παλιά που λέγανε είμαστε μια χαρά, πάμε στην Ευρώ κτλ. Οπ, χρέη πέφτουμε. Κάπως έτσι ήταν και στον Άρη η κατάσταση. Η μία ενημέρωση του κόσμου σε αυτό το κομμάτι και έχει δίκιο σε αυτό το κομμάτι ο κόσμος μας ξεφωνίζει εμάς. Γιατί νόμιζε ο κόσμος ότι είμαστε μια χαρά. Παίζουμε στην Ευρώπη, ωραία κτλ. Χρωστάμε όμως. Βέβαια στον Άρη ήταν και διαφορετικό. Έχει μια διαφορά τα χρέη από το να μην μπορεί να κάνει μεταγραφή γιατί έχει βάλει παραπάνω χρήματα από ό,τι έπρεπε στην ομάδα. Είναι η μέρα με τη νύχτα λίγο. Δεν είναι ακριβώς το. Γιατί και τα χρέη το του Άρη εικονικά ήταν. Το θέμα είναι. Εγώ με την έννοια ότι χρωστούσε 30 χιλιάρια και επιδικάζονταν 800. Έτσι έγινε τον Μπλουμ. Σαν καρέ, ας πούμε. Ο ΠΑΟΚ και θα παραχωρήσει παίκτες, αλλά κυρίως νομίζω ότι θα ξεχωριστεί συμβόλαια.
Ναι. Παράδειγμα, στο Κεβέρπλουμ τα συμβόλαιά του μαζί με εφορία είναι 3 εκατομμύρια το χρόνο. Και καλά, τι εννοεί θα τα ξεφορτωθεί. Δεν πρέπει να πληρώσει αποζημιώσει. Τι θα πληρώσει. Θα λέω ένα συμβόλαιο, ρε φίλε. Πώς θα το λέω. Θα βρεθεί μια ομάδα να πάρει δανεικό το στόκ. Πολύ απλό το λε. Και εγώ θέλω να ψάχνω για τον Ντουάρτε αυτό το πράγμα. Και λέει θέλω το 50% όλου του συμβολέου τη τριετία. Για να το λύσω. Και ειδικά σε σένα που ξέρουν ότι έχει λεφτά. Δηλαδή σε μένα έχω και μια δικαιολογία και λέω ρε παιδιά δεν έχω. Ποιο θα τον πληρώνει το στόχο. Καλά σου λέει ο Ιβάν. Να με πληρώσει για να φύγω. Το στόχο ποιο θα τον πληρώσει. Σου λέω τώρα η ομάδα. Πραγματικά. Τι? Όλο το συμβόλαιο. 800, 600. Σιγά, θα, θα πει ο Πάοκ δεν θέλω χρήματα για τη μετακίνησή του. Κοιτάξτε, ξέρει καλά ότι η νόμη τη αγορά δεν είναι έτσι όπω το λε. Δεν το συμβολεύει ένα. Εντάξει. Επειδή θε εσύ να τον διώξει. Ο Πάοκ χρήσατε να μην έχει άγχο, θα το λύσει το θέμα. Επειδή θέλει να παίζει στρατέγκο στην πλάτη του Πάοκ. Το ίδιο λεγόταν και για τον Γενάρη. Αλλά δεν είναι. Από ό,τι είδα δεν το έλυσε. Το Γενάρη, το ίδιο λεγόταν. Θα το λύσει, θα κάνουμε, θα φέρουμε τον Ροντρίγκο. Πώς τον λέγανε εκείνο το αριστερό μπακ. Δεξιμπακ, τι ήταν αυτό. Μην έχει επειδή επειδή θε να παίζει fantasy manager. Δεν έχω κανένα άγχος γιατί τα έχετε φτιάξει πάρα πολύ ωραία από μόνοι σας. Και στο θέμα των μεταγραφών και στα fair play και στις επιλογές που κάνατε και το καλοκαίρι και το Γενάρη και στο θέμα της πολυδιοκτησίας. Δηλαδή τέτοιο δώρο να μου έχετε κάνει, να έχετε κάνει έτσι όπως τα έχετε κάνει. Δεν υπήρχε ρε φίλε. Εκεί που ήσουν εκεί ψηλά. Αλλά δεν γίνεται να έχει 60 εκατομμύρια budget και να έχει αυτή την εικόνα. Δεν γίνεται, φίλε. Να έχει 60 εκατομμύρια budget και να έχει εικόνα χειρότερη από τον Άρη των 5 εκατομμυρίων. Γιατί είναι χειρότερη η εικόνα σου από τον Άρη. Αυτή είναι η πραγματικά. Ο Άρης ο οποίος δεν έκανε μεταγραφές γιατί του έφαγε μπαν από τη FIFA για τα χρέη του 2007. Και δεν είναι και παρόλα αυτά παίζουν. Πέμπτη Κυριακή και αντέξανε. Και βγήκανε. Θα τα πω για τον Άρη μετά το διάλειμμα. Αποκλειστικά για τον Άρη. Και θα τα πούμε στα playoffs. Στα playoffs, ξέρω, στον τελικό του κυπέλλου επίσης δεν βλέπω να τα λέμε. Δεν θα παίξω με τον Ολυμπιακό. Γιατί? Θα παίξω με τον Ολυμπιακό. Χρήσατε και εσύ για ένα μάτς τώρα. Δύο. Μια κακιά βραδιά ήταν και αμέσως αγωθήκατε όλοι. Κώστα δεν είναι. Ξέρω όλες όλοι. Κώστα δεν είναι μια κακιά βραδιά. Είναι σε όλα τα μάτς με Ολυμπιακό. Σε όλα τα ντέρμπι. Παναθηναϊκό. Σε όλα τα ντέρμπι. Και ΑΕΚ. Ένα στα 8. Ε, είπαμε, αφού θες να παίζεις fantasy manager. Εντάξει. Έτσι γίνεται. Ο Μπράγκο. Και του έκαναν καλές ερωτήσεις και τα είπε ωραία και τέτοιο. Δεν είναι έτσι. Ο Μπράγκο και ο Μάγκο. Εδώ είναι Ελλάδα. Τέλος πάντων. Πάμε στο break. Μαζί μας στην πρώτη ώρα της εκπομπής η Ιντερβέτεν. Κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και tablet. Τεράστια γκάμα παιχνιδιών σε καζίνο και live καζίνο. Εκατοντάδες επιλογές από εκπληκτικά παιχνίδια slots από 10 διαφορετικούς καζίνο providers. Πληθώρα στοιχηματικών επιλογών και ασιατικά handicap. Πρέπει να μπω να παίξω σε αυτό το κατάκτηση κυπέλλου από τον Άρη. Κορυφαίες αποδόσεις στα φαβορί. Υπηρεσία cash out που δεν το έκανα και έχασα τον ΠΑΟΚ. Χίσα σιγά, ρε φίλε. Και εσείς ρε παιδιά, μια ευκαιρία κάτι. Πιάσαμε το χ του Βόλου. Ναι. Τον Άσο του Ατρομήτου, τον Άσο του Πανετολικού και χάσαμε τον ΠΑΟΚ. Κάντε μια ευκαιρία. Βάλε ένα γκολ. Επίσημος χορηγός της ελληνικής Super League, Ιντερβέτεν. Κυρίες και κύριοι, εγγύηση. Πάμε στο break και επιστρέφουμε να κάνουμε ανάλυση για τον Άρη. Έχουμε τίποτα άλλο από ΠΑΟΚ αγωνιστικό, όχι. Κλείσαμε. Να πούμε ότι την πρώτη ώρα μαζί μας ήταν το Cornelius Palace Hotel. Να το πεις και αυτό, Κώστα. Μόλις 10 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, υπερπολιτελές, μοντέρνο, με φουλ εστιατόριο για όλες τις ομάδες. Εσείς που μας ακούτε, παράγοντες, έφοροι κτλ. Ο καλύτερος τόπος διαμονής και διατροφής για την ομάδα σας, εν ώψη αγώνων, προετοιμασίας κτλ. 723-700 για κρατήσεις και πληροφορίες και στο cornelospalace.gr. Πρέπει να πας. Πρέπει να πας. Αυτό που χρειάζεται ο Αλέκος είναι στοργή και προδέρμα. Ο Αλέκος. Ο Αλέκος. Ο Αλεξανδρής. Είπε ο Χιλιάς Μπέος για τη δηλώση του Αλέξη Κούγια. Ο Αλέκος. Ασφαλώς και δεν πρόκειται να απαντήσω στις νέες παραλυρηματικές δηλώσεις του πανελληνίως πια γνωστού Αλέκου του ποδοσφαίρου. Ο άνθρωπος έχει χάσει προπολού τον έλεγχο για λόγους που μου είναι άγνωστοι και εν τέλει αδιάφοροι και εξτομίζει μόνο ασυναρτησίες. Είναι κρίμα που δεν υπάρχει κάποιος στο στενό του περιβάλλον να το προστατεύσει από την καταστροφική του μανία της υπερπροβολής με όποιο κόστος. Αυτό που χρειάζεται ο Αλέκος δεν είναι οργή και χλέβη, αλλά στοργή και λίγη προδέρμη. Ναι, αλλά σου κάτι. Στον πρώτο γύρο είχε κάνει κάτι πολύ πετυχημένο ο Αλέκος. Του είχε στείλει τούρτα. Τούρτα, ναι. Λοιπόν, πάμε στο break. Πάμε στο break. Γιατί βλέπουμε και ρέθυμνο Λαύριο, ματσάρα, Κώστα. Αυτό βλέπω τώρα εδώ και ώρα με ενδιαφέρον. Πώς κέρδισε το Λαύριο, απορώ, αλλά. Βλέπεις ότι όλες οι ομάδες με 5 Αμερικανούς χρήσαν θα είναι όλες ίδιες. Όλες ίδιες. Δες το Λαύριο τώρα τι πεντάδα έχει. Κώστα δεν είναι 5 Αμερικανοί. Έχει αυτό τον Σταρ. Το Φριντέτ. Εσύ λες το Ρέθινο, το Φράγκαμπ. Εγώ λέω για το Λαύριο, το οποίο Λαύριο, εκεί που λένε όλοι το Λαυριάκι,
Έχει φτάσει τις 10 νίκες. Διπλώμες στο Λαύριο θα κάνω. Εύκολα. Καλά, με απόφαση Ντουμισάκη Άρη, Γιομπύρδας. Είναι δυνατόν. Τι είναι αυτό. Είχε αποβάλει, λέει, το διαιτητικό τον Άρη στην υπόθεση με τον Ντουμισάκη. Πάλι με τον Άρη ασχολείστε. Πάλι με τον Άρη. Πάλι με τον Άρη ασχολείστε. Λοιπόν, δύο μηνύματα. Ο Ι, η 142. Ο Ι, καλημέρα. Πολύ χαρά να χάνει ο Πάοκ οι πολίτες. Λογικό είναι αυτό και συμβαίνει σε όλες τις χώρες του κόσμου. Και είμαι απόλυτα σύμφωνος. Παιδιά, έτσι είναι ο αθλητισμός. Η Γιουβέντους πανηγυρίζει Τζένα. Τρέχουμε εγώ και εσύ για να σε περάσω. Τι να κάνουμε City, τώρα δηλαδή. Πανηγυρίζουν τις Μάντσεστερ. Ναι, τι να κάνουμε. Όταν η Λίβερπουλ χάνει, στην Έβερτον ανοίγουν σαμπάνιες. Αντίπαλός μου είσαι, τι θα κάνουμε δηλαδή. Αυτό είναι η χαρά του ποδοσφαίρου, εκεί να μην ξεφεύγουμε. Σωστά. Πέρα από τα όρια. Έτερον εκάτερον, ναι. Η καζούρα και όλα αυτά. Το να είμαστε όλοι φίλοι μεταξύ μας δεν έχει κανένα νόημα. Απλά να μην χαίρεσαι περισσότερο με τις ήττες του άλλου από τις νίκες τις δικές σου. Αυτό. Να μείνει σε περισσότερο αντί, δηλαδή. Αν όμως η δική σου ομάδα, Κώστα, δεν σου δίνει την ευκαιρία να χάρει, εκ των πραγμάτων χαίρεσαι με την ήττα του άλλου. Ναι, είναι μια προσέγγιση κι αυτή. Χρήσανθε. Και ο Πάοκ το έχει κάνει στο παρελθόν. Έχω διαβάσει όλο εδώ το. Πες μας και το άλλο μήνυμα. Και το άλλο μήνυμα. Έχει δίκιο, Κώστα. Μάλιστα. Ο 209 ή 209. Μάλιστα. Καλημέρα, παιδιά. Κώστα, Κώστα, τι ώρα σχολά. Κώστα. Ναι, από αύριο θα δώσουμε εισιτήρια για τον αγώνα του Ρακλή με τον Ιωνικό. Χρυσανθέ. Καλά, εντάξει. Έπεσες. Λοιπόν, μέχρι στιγμή θα δώσω Άρης Ατρόμητος. Με αυτό το παιχνίδι που βλέπεις τώρα εδώ. Σώθηκα. Ρέθνε Λαύριο. Με αυτό σώθηκα. Ο Πάοκ έπεσε. Έπεσε με αυτό. Και εσύ σώθηκε. Βγήκε την ηγορία. Βγήκε την ηγορία. Όχι, εσύ έχει πέσει έτσι κι αλλιώ. 15 εσύ τον Αλέξη Κούγια. Είναι σε διαδικασία η εκδίκαση στη Σούπερ Λίγκα. Αρχικά. Ο Μπαλτάκος είπε: επιθυμούμε να γίνει δίκη. Δεν θα ζητήσουμε καμία αναβολή. Έχουμε εμπιστοσύνη μονολότι υπάρχουν οι πολιτικές δίκες. Επιθυμούμε τη συνέχιση της διαδικασίας. Ο Αχιλλέας Μαυρομάτης δήλωσε λίγο μετά: δεν έχουμε καμιά απόφαση για την προσωρινή διαταγή. Η Λάρισα και ο Ολυμπιακός μετά από μια έτσι κόντρα και αντεκκλήσεις τελικά συμμετάχουν κανονικά στη διαδικασία. Ενώ ζητήθηκε να μην συμμετέχουν. Ο Μπαλτάκος είπε λίγο αργότερα το 16 άλλαξε ο κανονισμός και στις 13 Δεκεμβρίου η πρόεδρος του πειθαρχικού οργάνου τότε είχε πει ότι η έκθεση της Επιτροπής της ΕΕΑ δεν μπορεί να έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Το Σύνταγμα λέει ότι η ΕΕΑ δεν μπορεί να είναι δικαιοδοτικό όργανο. Η δικαιοσύνη απονέμεται από τακτικούς δικαστές. Το ίδιο το Σύνταγμα λέει ότι δεν μπορείτε να επικυρώσετε πράξεις δικαιοδοτικής αρχής. Απαγορεύεται από το Σύνταγμα. Τακτική δικαστής. Η τροπολογία δεν έχει καμία. Σημασία δεν θα υπάρξει ποτέ. Στη Ρουμανία του Τσαουσέσκου υπήρχε, τώρα όχι. Επίσης γίνεται λόγος για έκθεση της Επιτροπής. Σας ρωτώ, κυρία Πρόεδρε, αν υποθέσουμε ότι ο εισαγγελέας ασκήσει δίωξη και έρθει σε ποινικό δικαστήριο απόφαση της Επιτροπής σας, ο εισαγγελέας δεν θα προτείνει και θα πάμε επί της ποινής, άρα αγορεύεται επί της ποινής. Κάτι πει μετά για Γαλλική Επανάσταση ο κ. Μπαλτάκος. Πώς είναι δυνατόν να αποφασίζει ένα όργανο εκτελεστικής εξουσίας, σαν να μιλάμε. Για πριν από τη Γαλλική Επανάσταση. Στην ουσία θα μπει καθόλου. Πάω και μόνο θα λέει. Σαν να βλέπω ότι σφίξαμε λίγο. Ναι, ή θα λέει μόνο. Ο κύριος Ξάνθης, ναι. Το ξεκαθαρίσαμε την προηγούμενη φορά σε ερώτημα για το αν θέλει Ξάνθη να υπάρχει αναβολή. Αν πηγαίνετε στην ουσία, αν πάτε στην ουσία καλώς. Αν δεν πείτε στην ουσία, είστε υποχρεωμένοι να αναβάλετε την υπόθεση. Άρα ο Πάω δεν ζητάει αναβολή, το ζητάει η Ξάνθη. Ναι. Συνεχίζεται η διαδικασία. Ναι. Δεν ξέρω αν θα τελειώσει. Μέχρι τις 2 μου φαίνεται λίγο χλωμό, μου φαίνεται. Διακοπή. Στην ουσία του θέματος, για το αν υπάρχει είναι, ναι. Πολυδιοκτησία, ναι, υπάρχει. Τελικά, ναι. Θα μας πείτε. Υπάρχει πολυδιοκτησία ή δεν υπάρχει. Ο Κούσης εκεί πήγε, οι μετοχές, αγόρασε το εστιατόριο. Γιατί αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι, από ό,τι κατάλαβα, να ακυρώσουμε τη διαδικασία. Ναι, να πατήσουμε σε νομικά μην μπλόγκ. Ότι δεν ισχύει δηλαδή, γιατί δεν. Ότι η επιτροπή δεν. Ναι. Εντάξει. Στέλιο, τι κάνετε εσύ. Μια πολυδιοκτησία, μια financial fair play, τι κάνετε εκεί πέρα. Στη διοίκηση κάνετε τίποτα. Παιδιά, ο Κώστας το λέει, γιατί μοιάζουν οι φωνές. Δεν τα λέω εγώ. Γιατί συνήθως λέτε, δεν τα λέω τίποτα. Μια έτσι, την άλλη δηλαδή. Έχει κάνει εγκλήματα σε αυτό το κομμάτι. Τι γίνεται τώρα δηλαδή. Θα πέσουμε δηλαδή επειδή εσείς bling blong. Και τελικά θα λέμε ότι μας έσωσε η Νέα Δημοκρατία με την. Ναι, του Μαρινάκη. Ο Λευτέραρος ο φίλος μας τι κάνει. Δεν έχει ανάγκη από καμία Νέα Δημοκρατία για να το σώσει. 100%. Ας σώσει άλλα πράγματα. Η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Και ο κ. Αυγενάκης. Άλλωστε, έχουμε πει ότι αν έχουμε κάνει κάτι, να πέσουμε. Έτσι. Ανακοίνωση έπος από το Super 3 για Βέλεθ.
γιατί κάποιοι λέγανε θα πούνε το 44 κτλ. Στήριξη απίστευτη και μάλιστα μετά από δύο λάθη. Γιατί έγινε κάτι. Στο έγινε κάτι. Ναι, έγινε, φίλε, αρχίσαν και λέγανε έγινε διάφοροι. Ναι, τι έκανε όχι. Το πέναλτι με τη Λαμία ναι. Και αρχίσαν και τον βρίζανε στα Facebook. Ναι, ναι, ναι. Και τι είναι αυτά, είναι στημένο και αρχίσαν κατευθείαν αυτό το πράγμα. Και βγήκε ο Super 3 και μόλι βγήκε ο Super 3 το βουλώσανε όλοι με την ανακοίνωσάνα που έβγαλε μια αλήθεια και τη στήριξη στον Φραν Βέλεθ που νομίζω ότι πλέον στα 14 παιχνίδια που έχει μπροστά του θα πρέπει να είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες του Άρη μετά από αυτή τη στήριξη την απίστευτη. Μαζί μας, Ότο Καλογεράς. Πριν από κάθε ταξίδι, γιατί θα πάτε και τριήμερο την άλλη εβδομάδα, για υπεύθυνο έλεγχο ασφαλής και καλές διακοπές, Ότο Καλογεράς. Σέρβις, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάσταση. Τρία καταστήματα. Γρηγορίου Λαμπράκη 27, στροφή Τριανδρίας. Εσπερίδα 19, στην παλαιά συμμαχική Ωραιοκάστρου. Και 14 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Μουδανιών, στη Θέρμη, otokalogeras.gr. Και Μαρμαρίδης έπιπλα. 100% ελληνική επιχείρηση που απασχολεί περισσότερες από 130 Έλληνες εργαζόμενους, με έπιπλα υψηλής αισθητικής και ποιότητας σε προνομιακές τιμές και με νέο πλάνο δόσεων από το Μαρμαρίδι, χωρίς πιστωτική και χωρίς προκαταβολή. Κυρίες και κύριοι, και φοβερές προσφορές έχω δει μέχρι 29 του Φλεβάρι. Είναι ένας χαμός στην Ιταλία. Με το νέο ιό. Με τον ιό, Παιδιά, τα πράγματα σοβαρεύουνε. Σοβαρεύουνε τα πράγματα. Κανονίστε. Είναι νεκροί στους 4. Εντάξει, υπάρχει πλέον όμως υπάρχει. Αναβλήθηκαν πάνω από 100 παιχνίδια στην Ιταλία από τα αεροτεχνικά και το καρναβάλ της Βενετίας. Στη Serie B. Σοκ. Ναι. Και υπάρχει θέμα πλέον, το συζητάει και η UEFA, δύο παιχνίδια Ιταλικών ομάδων για το Champions League τώρα αυτές τις μέρες να γίνουν χωρίς κόσμο. Ωραία. Πάμε Ωραία. Λίγο στον Άρη. Πάμε στον Άρη. Ένας κακός Άρης το πρώτο ημίχρονο με τη Λαμία. Φυσικά μόνο ο Άρης θα μπορούσε να φάει τέτοιο γκολ από τον Αραβίδη. Με σουτ. Που κοντράρει η μπάλα και του στρώνεται, γυρίζει με το αριστερό και τη στέλνει στο παραθυράκι. Εντάξει. Εκπληκτικό. Δεν θα μπορούσε να γίνει με άλλη ομάδα. Τον ξύπνησε και το δεύτερο γκολ, είναι η αλήθεια. Έκανε το 2-2 με τη Λαμία, αλλά και να μην το έκανε το 2-2 μετά το 1-1 που έφερε με την Τρίπολη. Νομίζω ότι ήταν δεδομένο ότι θα είναι στα play-off της επόμενης, όχι, των επόμενων ημερών. Για τον Άρη, πριν να σημειώσουμε το εξής. Ότι θα πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος το ότι έτσι όπως πήγε η κατάσταση, χωρίς μεταγραφές, με την ίδια ομάδα, με όλο αυτό τον πόλεμο συσσαγωγικά τον διαιτητικό, νομίζω ότι ο Άρης είναι η ομάδα που με βάση το VAR έχει αδικηθεί περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Υπάρχουν ξεκάθαρες περιπτώσεις στο VAR που δεν τις δίνουν. Πέναλτι με τον Όφη 2, τα δύο πέναλτι με την ΑΕΚ, περιπτώσεις όπως με τη Λάρισα που ενώ σφυρίζει πέναλτι υπέρ του Άρη γυρίζει πίσω τη φάση για να ανακαλύψει φάουλ. Γκολ το οποίο πετυχαίνει με τον Πανιόνιο γυρίζει ένα λεπτό πίσω για να ανακαλύψει offside. Γενικότερα το VAR μέχρι στιγμής έχει χρησιμοποιηθεί ώστε να αδικηθεί ο Άρης. Ο Κομίνης μέσα στο Ηράκλειο αυτό το πέναλτι το απίστευτο δεν το δίνει. Προχθές ο τύπος αυτός ο Διαμαντόπουλος. Γκολ που δέχεται με τον Ατρόμητο που είναι καθαρό φάουλ πάνω στον Βέλεφ από τον Μανούσο πάλι δεν το δίνει. Γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια ζητήματα και με αυτά τα δεδομένα λοιπόν. Είναι αδιανόητο το ότι σε τόσες περιπτώσεις έχει αδικηθεί η ομάδα. Το ότι πετυχαίνει λοιπόν την είσοδο στα play-off ο Άρης με όλο αυτό το πράγμα και την ίδια στιγμή με ομάδες όπως ο Όφη να έχουν ευνοηθεί απίστευτα, δεν είναι μόνο ότι αδικούνταν ο Άρης, ευνοούνταν και οι ανταγωνιστές του. Ο Παναθηναϊκός έχει 15 πέναλτι. 15. Φοβερό και αυτό με τον Παναθηναϊκό. 15 πέναλτι έχει ο Παναθηναϊκός. 15 πέναλτι. Χάνει το πέναλτι προχθές και δίνει επανάληψη. Δεν γίνεται αυτό. Πού να το κάνει αυτό σε παιχνίδι του Άρη. Που παρεμπιπτόντως δεν πατάει λέει τη γραμμή ο Κουέστα. Το άκουσα και αυτό στην περιγραφή του Open. Πρώτη φορά σχολίασαν γιατί ενώ λένε πάντα ο Κάκος θα το πει. Στην περιγραφή του Λαμία Άρης, αυτός που το έκανε λέει: ο Κουέστα έπρεπε να επαναληφθεί το πέναλτι. Τι ωραία που το λες εκεί πέρα. Γιατί λέει: δεν πατούσε λέει, όλο το πόδι στη γραμμή και τα λοιπά. Πόντως δεν πατούσε. Τέλος πάντων. Παίζει για τον Άρη, παίζει για τον Άρη. Όχι, λέει: όλα παίζουν ρόλο. Παίζει για τον Άρη, όλα παίζουν ρόλο. Το Open τώρα, μιλάς για το Open. Όλα παίζουν ρόλο. Όλα παίζουν ρόλο. Όλα παίζουν ρόλο. Όλα παίζουν ρόλο. Όλα και τα μύτια δεν παίζουν ρόλο, Στέργιο μου. Παίζουν ρόλο. Πάρα πολύ παίζουν ρόλο. Το offside goal του Βέλεθ. Το είδα 97 φορές σε φωτογραφία. 97 φορές εκείνη τη μέρα το είδα. Το αντίστοιχο του Πάκτο το βλέπα μισή. Ή δεν το βλέπα και καθόλου. Ή θα το ελέγατε μια φορά και τέλος.
97 φορές το είχα δει. Παίζει τον ρόλο του αυτό. Τέλος πάντων, το προσπερνάω. Για τον Άρη λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι καταφέρνει με έναν όμιλο 13-14 ποδοσφαιριστών λόγω αυτού που έγινε με τις μεταγραφές του ξαφνικά μέσα στο Γενάρη. Καταφέρνει και πάει στα ημιτελικά του κυπέλου και είναι και στα play-off και θα είναι στην Ευρώπη και την επόμενη σεζόν. Και για τους Αριανούς τους φίλους μου που το κάθε φορά το τονίζω οτιδήποτε, δεύτερη συνεχόμενη φορά το πετυχαίνει. Δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να βγαίνει ο Άρης, δεν το πετυχαίνει και τόσο συχνά. Με όλα αυτά που είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Άρα είναι μια επιτυχία. Ναι, δεν θέλουμε να μείνουμε σε αυτό το κομμάτι, φυσικά, αλλά είναι μια επιτυχία έτσι όπως πήγε το όλο θέμα. Και είσαι και στα ημιτελικά του κυπέλου. Διεκδικείς και το κύπελο. Πέρσι βγήκε στην Ευρώπη ως πέμπτος και είχες αποκλειστεί από τον Εργοτέλη από το Δεκέμβρη. Έπαιζες ένα μάτς τη βδομάδα. Όχι τρία. Να το πιστώσουμε λοιπόν και στον Ένιν και στους παίκτες το συγκεκριμένο κομμάτι. Και κατά ψέματα, ο Άρης έχει ένα budget 5-5,5 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό είναι το budget του. Δεν έχει 60-50. Ο Παναθηναϊκός έχει διπλάσιο budget από τον Άρη. Η ΑΕΚ έχει τριπλάσιο budget από τον Άρη. Ο ΠΑΟΚ έχει εξαπλάσιο budget, όχι δεκαπλάσιο από τον Άρη. Ο Ολυμπιακός το ίδιο. Με αυτούς ανταγωνίζεται ο Άρης. Και το παλεύει. Και του έχει κερδίσει, έχει χάσει, έχει πάρει ισοπαλίες. Το παλεύει. Άρα να έχουμε μια σωστή αξιολόγηση και του υλικού και της προσπάθειας και γενικότερα της κατάστασης. Και είναι επιτυχία ότι θα ξαναείσαι στην Ευρώπη και μάλιστα με αυτή την αναποδιά την τεράστια το Γενάρη. Ο Αρτέδος σήμερα, επαναλαμβάνω για να το κλείσω κιόλας, ο Άρης έχει στείλει το εγγράφο στις θέσεις του μαζί με την ΕΠΟ, γιατί είναι συγκατηγορούμενος με την ΕΠΟ στο συγκεκριμένο κομμάτι και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Το αν θα δικαιωθεί τώρα δηλαδή από τη FIFA ή αν θα πρέπει, και αυτό είναι σημαντικό, δηλαδή ακόμα και δεν δικαιωθεί, είναι σημαντικό το γεγονός ότι πλέον έχει αποκτήσει το δικαίωμα ο Άρης προσφυγής στο ΚΑΣ, το φάουλ που δίνει υπέρ του Λαβρίου είναι ανύπαρκτο. Ο συνάδελφος εδώ έχει δίκιο, έχει δίκιο ο Γιάνγκος, αλλά είναι φάουλ. Φάουλ είναι. Είναι φάουλ. Όχι, με το γράμμα του κανονισμού είναι φάουλ. Με το γράμμα του κανονισμού. Είναι επαφή στο drive του παίκτου από αριστερά. Είναι φάουλ. Εντάξει. Απλά όντως είναι σαν εκείνο το περσινό με το γόνατο στο παλέ. Εκείνο υπήρχε γόνατο. Όχι, το κάνει. Το βάζει στο χέρι. Είναι φάουλ. Να μην βάζει στο χέρι. Εντάξει. Δεν δίνεται. Στο Λαύριο. Αλλά ξέρω εγώ. Δίνεται. Και έβαλε δύο βολές και κέρδισε. Έβαλε μία και πήγαν παράταση. Α, θα δούμε κι άλλο μπάσκετ. Ναι. Καλά, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση στον Άρη. Την Κυριακή νομίζω ότι πρέπει να έχει αρκετό κόσμο για να χειροκροτήσει τους παίκτες που πέτυχαν την ευρωπαϊκή έξοδο. Εκτός αν δούμε κανένα έργο με τον Παναθηναϊκό. Που δεν νομίζω. Νομίζω ότι δεν θα το δούμε το έργο και από την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού. Εάν παίξει ο Παναθηναϊκός, τι γίνεται? Πρέπει να βγει πέμπτος ο Άρης. Να μην τον περάσει. Να μια θέση. Όχι, να μην τον περάσει όφη. Πρέπει να είναι εδώ που είναι τώρα. Θα είναι. Το ξέρουμε ότι θα είναι. Λέμε ρε φίλε, μπορεί να τον περάσει όφη στα play-off. Δεν το ξέρεις αυτό. Εντάξει, ναι. Δύο βαθμούς διαφορά έχουν νομίζω τρεις. 31-29, κάτι τέτοιο. 33-31. Τρεις έχουν. Ναι. Ωστόσο. Ο Βίκτορ Μητρόπουλος. Πώς. Ναι, ωστόσο. Ωστόσο. Όπου και τη χάνει, ρε, στο 0. Τη χάνει. Και αυτό το βάζει τώρα. Να σας πω έτσι μια είδηση που μου άρεσε πολύ. Ναι, Κώστα. Ναι. Έχει το. Είναι λίγο. Έλα, ρε Χριστέργιο. Λοιπόν, αθλητική εκπομπή είμαστε. Ρε φίλε, εντάξει, θέλω να το πω όμως. Ναι. Πανικός κλείθηκε στο στριπτιτζάδικο του Λονδίνου, Χρήσανθε. Ναι. Όταν ένα σωματώδης στρίπερ. Έχει φωτογραφία την όντω σωματώδη. Νταγλαρά, όντω. Νταγλαρά. Νταγλαρά. Σκομμένο όταν δεν πάει. Ναι. Έπεσε πάνω σε μια 75χρονη γυναίκα. Πω. Στο νοσοκομείο στρίπερ που έσπασε το πόδι του σε δύο σημεία. Α, ο στρίπερ θα έσπασε το πόδι. 75χρονη βρέθηκε στο διάβα του γυμνασμένου 32χρονου στρίπερ Λιούις Ρίτσις. Α, και το λέμε και το όνομά του. Και το πλήρωσε πολύ ακριβά. Αυτός ο ρεπόρτερ, ο Πικαβάλεν, ο Άγγελος. Είναι πολύ. Όταν ο χορευτής άρπαξε το στήλο για να κάνει το πρόγραμμά του, ο στήλος υποχώρησε το ταβάνι και ο Λιούις βρέθηκε στον αέρα πάνω από τον ουσία στο κοινό. Γκρεμίστηκε. Που του πέταγε δολάρια. Φαντάζομαι ότι ταγλάρι ήταν αυτός. Ο σωματώδης τρίπερ έπεσε πάνω στο. Έπεσε στις πελάτησες. Στις πελάτησες. Εντάξει, και ο 6 μέτρα στήλο έπεσε πάνω σε 75χρονη. 6 μέτρα ο στήλος. Ήταν εκεί η γυναίκα για ένα μπάτσελο πάρτι. Ναι, κλασικά. Ναι. Όταν αντίκρισε. Γι' αυτό να πάτε στον Κορνίλιο που η στήλη κρατάνε. Εκεί κρατάνε. Όταν αντίκρισε το χορευτή να πετάει προς το μέρος της.
Φαντάζεσαι δηλαδή. Εντάξει, δεν είχε για πολύ για να γελάμε. Εντάξει. Συμβαίνουν και αυτά. Πήγε η γριά τώρα εκεί. Το είπα, Χρήστο, και με τζάμπα. Ναι. Λοιπόν. Και ο χορευτής. Ο χορευτής έπεσε το πόδι σε δύο σημεία. Ναι. Στο νοσοκομείο, αναρώνει. Είστε γραμμική, είμαι καλά. Περίμενε, έχει. Η κυρία. Βλέπω στο Sport 24 κάτι που μου στείλανε τώρα. Πω. Οι δικηγόροι της Ξάνθης υποστηρίζουν ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει ένομο συμφέρον για την παρέμβαση κατά της Ξάνθης, επειδή πλέον δεν μπορεί να συμμετάσχει στα play-off. Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την απορία του κ. Καρπετόπουλου, του δικηγόρου του Ολυμπιακού δηλαδή, ο οποίος είπε, δηλαδή μας λέτε ότι θα χάσετε την τελευταία αγωνιστική. Όντως, με νίκη δική σας και ήττα του Όφη, περνάει η Ξάνθη. Σου λέει είναι δεδομένο, θα χάσουμε. Δηλαδή. Καλά το είπε. Sport 24 το διάβασα, μην νομίζω. Στέριο. Δεν μπαίνω στο 10 καθόλου. Μπαίνω σε όλα τα άλλα site πλέον. Εγώ δεν έμπαινα έτσι κι αλλιώς. Γιατί και χθες έγραφαν κάτι κουκουλοφόροι, κάτι τέτοιο κτλ. Λες και στο δικό του το γήπεδο δεν έχει τέτοιους. Εντάξει. Διάλειμμα και επιστρέφω. Πάμε στο διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα. Πάμε στο τέλος της εκπομπής. Σιγά σιγά. Αύριο θα έχουμε πολύ ωραία εκπομπή. Γιατί? Αυτό βλέπω. Μην τη χάσετε αύριο την εκπομπή, παιδιά. 12 με 2. Δεν θα είναι αύριο, Κώστα. Ποιο δεν θα είναι? Δεν θα βγει αύριο. Η απόφαση. Θα βγει σήμερα. Όχι, όχι, θα βγει τέτοιο. Για υπομνήματα. Πάλι. Και μετά. Ναι. Και μετά θα βγει η απόφαση, Κώστα. Λες, ε. Άρα την άλλη εβδομάδα. Τι? Την άλλη εβδομάδα. Γιατί θα δώσει προθεσμία για κατάθεση υπομνημάτων την άλλη μέχρι την Πέμπτη. Πριν το διοικητικό συμβούλιο. Την άλλη Τετάρτη. Μπορεί να βγει την άλλη Δευτέρα, ας πούμε. Πιθανό. Αυτό μπορεί να βγει την Πέμπτη. Αλλά έτσι και αύριο θα έχουμε πολύ ωραία εκπομπή. Αύριο θα έχουμε έτσι. Μεθαύριο θα έχει πολύ ωραία και θα βγει, αύριο θα βγει για την Ξάνθη. Ναι. Αυτό που έγινε την Παρασκευή. Στέριο. Η Ξάνθη το μεταξύ μπορεί να φάει, να φάει μείον 10 και μείον 10. Ο Στέργιος είναι πολύ πεσμένος. Για δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Η Ξάνθη. Βέβαια. Εσύ νομικός. Δεν μας πεις. Όντως. Βέβαια. Όχι, εγώ επιβεβαιώνω το ερώτημα. Είναι δύο διαφορετικές υποθέσεις. Την ουσία του ερωτήματος. Είναι δύο διαφορετικές υποθέσεις για τις οποίες διώκεται. Πολυδιοκτησία. Πολυδιοκτησία η μία και βαρία τέτοια για το ότι δεν δήλωσε τη μεταβίβαση των μετοχών. Που βέβαια ο Κούγιας και ο Ολυμπιακός δεν τη δήλωσε εκείνη και θα βλέπαμε και θα πηγαίναμε στην πολυδιοκτησία. Γι' αυτό δεν το κάνανε. Δεν καταλαβαίναμε ότι κάτι έγινε. Γι' αυτό δεν το δήλωσαν. Γι' αυτό δεν το δήλωσαν. Στέργιο. Εγώ να το γράφω. Ο Κούγιας λέει, είπε τον Μπαλτάκο, αν δεν μπορείς να κάνεις τον δικηγόρο, λέει, κάνε τον πρόεδρο. Τι ωραία. Ναι, ωραία. Τα λένε και εμείς γελάμε και έτσι ορίζονται οι τύχες των ομάδων μας. Λέω εγώ. Με το χαβαλέ. Με Κούγια, παίζει κανονικά ο Κούγιας μπάλα. Γιατί να μην παίξει. Γιατί δεν κινηθήκατε, λέει, κατά του Σιμιτζόγλου για τη δίωξη. Γιατί άσκησε δίωξη ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας, δεν είχε καμία υποχρέωση να αντιγράψει το πόρισμα. Ο Πάο και η Ξάνθη νομιμοποιούν. Ωραίο, Κούγιας με Μπαλτάκο. Παίζει ξύλο εκεί πέρα. Τέλεια. Βγάλετε τους στα ραδιόφωνα, γεμίζετε, παιδιά. Να μην καταλαβαίνει ο κόσμος τίποτα και εσείς απλά να γεμίζετε. Εγώ θα πω για μία ακόμα φορά. Η ουσία είναι το θέμα. Για να, μην καλά με τον εαυτό μου, ο Πάοκ θα πρέπει να σκληρύνει τη στάση του και συνεχίζει να έχει μια στάση που μάλλον δεν εκτιμάται στο ελληνικό ποδόσφαιρο και δεν μιλάω μόνο για την υπόθεση αυτή, μιλάω γενικότερα. Τι να κάνει δηλαδή, ρε Στέργιο. Κάνει... Έκανε μήνυση στην επιτροπή του, κυνηγάει από εδώ μέχρι εκεί. Δεν έπρεπε, αφού μιλάμε για την συγκεκριμένη υπόθεση, ναι, να ξεκινήσει κάνει διαδικασία στην επιστροφή. Γιατί? Για μπαλο, μέσα όλα. Πώς για μπαλο, αυτό έκανε όλα καταγγελία. Για κακή σύνθεση, για ένσταση, για προσφυγή. Δεν τα έκανε αυτά. Δεν του αφήνει, φίλε. Μα για μπαλο το κάνει. Η Μαρούπα και τον Αρκούδη και τον Παραντούρη και τον Χαρούλη και τον Πάριο δεν του αφήνει να κάνουν την υπόθεση αυτή. Ενώ έχει όλα τα στοιχεία για το ποιο είναι ο καθένα. Ο ένα είναι ασόβαρο. Από πριν. Ο άλλο είναι ο Μπατζανάκη του κουνιάδου. Ο άλλο είναι ο ποιητή. Εντάξει. Καλά, δεν είναι. Δεν έπρεπε να αφήσει την επιτροπή τη συγκεκριμένη να άλλαζαν τα μέλη και να μπαίναν σοβαροί άνθρωποι. Δεν είναι επιχειρήματα αυτά, Στέργιο. Εκ των υστέρων. Στην ουσία το θέμα είναι φταίς ή δεν φταίς. Έστω και τώρα. Φταίς ή δεν φταίς. Όχι, δεν φταίς. Άμα δεν φταίς. Άμα δεν φταίς. Δεν φοβάσαι ούτε με αυτούς. Θα πρέπει ο Πάοκ να αφήσει κατά τις ευγένειες στην άκρη. Δεν υπάρχουν ευγένειες στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Βαρύτητα έχει ο λόγος του Κυρσάβα και του Καραπαπά και του Μαρινάκη. Που όποτε θέλουν και όποιον θέλουν, το στείλουν απέναντι. Το σπηλώνουν συνειδήσεις και σπηλώνουν προσωπικότητες. Κάτι σημαντικό έχει υποθεί εδώ πέρα, ότι διαβάστηκε το δελτίο τύπου της ΕΠΟ
που έβγαλε το άρθρο 30 περί πολυδιοκτησίας, το έβγαλε από τον κανονισμό αγώνων ποδοσφαίρου, και το δελτίο τύπου της ΕΠΟ λέει ότι οι σχετικές αρμοδιότητες περιήλθαν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Εγώ θα κάνω τη μουσική επένδυση εκπομπής από εδώ και στο 6. Άρα πέσαμε. Δεν πέσαμε ή δεν πέσαμε. Πάλι δεν πέσαμε. Κρατήσουμε. Δεν πέφτουμε. Στέργιο, δεν πέφτουμε. Κέρδισε το Λαύριο, Χρυσανθέ. Κέρδισε το Λαύριο. Ναι. Μεγάλη νίκη, σωθήκαμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, οι του ΠΑΟΚ λένε ότι είναι παράνομη. Όχι, ότι είναι νόμιμη προσφυγή στο διοικητικό εφετείο. Σωστό. Οι του Ολυμπιακού λένε είναι παράνομη. Ναι. Τι κάνει, τι χάνει επίτηδες. Ο ΠΑΟΚ λέει ότι θα εκδικαστεί. Ότι θα εκδικαστεί. Θα εκδικαστεί. Έλεος πια. Θα εκδικαστεί. Έρεστε, τηλεόραση με το Λαύριο. Θα εκδικαστεί 2 Απριλίου. Ποιο πόνο σα, ρε. Διώξατε το Ρουμάνο το καλοκαίρι και σα θέμε εμεί βλέπουμε το Λαύριο τώρα. Όχι, διώξατε. Σα παράτησε. Όχι, διώξατε. Όχι, σα παράτησε. Γιατί δεν κάνατε. Γιατί θέλετε να κάνετε εσεί μεταγραφέ. Μπράβο, διώξατε για να παίζετε μόνο σα. Λοιπόν, να παίζετε στρατέγκο στην πλάτη μας. Ο Κούγιας λέει: βλέπω πως οι συνάδελφοί μου σε Ξάνθη και ΠΑΟΚ είναι σε σύγχυση ότι ουσιαστικά η Επιτροπή Επαγγελματικής μου είναι ένα τίποτα. Ότι δεν δημιουργεί καμία δέσμευση σε οποιονδήποτε, ναι, και θα πρέπει να κριθεί μόνο από όσο επιτρέπει το Σύνταγμα. Μας είπαν ότι έπρεπε να γίνει απευθείας καταγγελία σε εσάς. Ουσιαστικά οι τοποθετήσεις των πλευρών του ΠΑΟΚ και Ξάνθη αγνοούν το τεκμήριο νομιμότητας και πλαισίου της ΕΕΑ. Είναι η μόνη που μπορεί με τις αποφάσεις να το κάνει αυτό και αυτό το κάνει μετά από έρευνα. Μπορεί να κάμπτει το αυτοδίκαιο της ΕΠΟ. Έρχονται να υποστηρίζουν αυτή τη σύγχυση και δεν τιμά τη διαδικασία, λέει ο Κούγιας. Ο Κούγιας με Μπαλτάκο. Δεν νομίζω ότι έχει δίκιο εδώ όμως. Ζητήστε να δευτερολογήσετε, κύριε Μπαλτάκο. Αυτό λέει το savoir vivre του δικαστηρίου. Γελάει ο Μπαλτάκος και λέει: αυτό θα κάνουμε. Ο Κούγιας λέει ότι ο ΠΑΟΚ και η Ξάνθη νομιμοποιούν τη διαδικασία με την παρουσία τους. Ναι. Λέει για τον αθλητικό. Έντονος διάλογος Μπίρδα με νομικόν ΠΑΟΚ με Κούγια. Ο ΠΑΟΚ αμφισβητεί τη δίωξη Μιτζόγλου και λέει ότι δεν έγινε. Αφήστε με να γελοποιηθώ και να εκτεθώ, αν δεν είναι έτσι, λέει ο Κούγιας. Αν δεν μπορείς να κάνεις αυτό το πράγμα. Πολυδιεκτήρια, το γραμμένο, τη δήλωση Σαββίδη για εκείνο, αλλά και το Μάκη Γκαγκάτσι. Έχει πάει σε αυτά τώρα ο Κούγιας. Ναι. Και τα λοιπά. Κούγιας, στην πολυδιοκτησία του ΠΑΟΚ ανήκει και ο Βόλος. Hey! Γι' αυτό μετά ο Αχιλλέας κράζει. Ο Κούγιας κάνει λόγο και για Πανετολικό και ΠΑΣ. Μπίρδας, μη λες ό,τι θες. Είμαστε στα δικαστήρια με τον ΠΑΣ. Κούγιας, έχω τα συμβόλαια στα χέρια μου. Τι γίνεται, ρε παιδιά, εδώ. Πανηγύρι. Και εμείς μαλώνουμε για τις ομάδες. Πανηγύρι γίνεται. Και εμείς μαλώνουμε για τις ομάδες. Αυτό έγινε πριν. Εάν έχεις τρεις στρατηγικές στα play-off και τα play-out, ορίζει και τη δική μου τύχη. Υπάρχει τέτοιο διαβιβαστικό, το έχετε. Το Προεδρείο λέει πως διαβιβαστεί το έγγραφο της ΕΕΑ και από την ΕΠΟ το πόρισμα. Ότι δεν έχει διαβιβαστικό του Σιμιτζόγλου. Υπάρχει ξανά ένταση. Άρα τι συζητάμε εδώ, αφού δεν έχουμε τη δίωξη. Συγγνώμη να πω κάτι. Αυτοί τώρα κάθονται, μιλάνε, μαλώνουν. Ναι, μαλώνουν μεταξύ τους. Και ο δικαστής, η δικαστής, τους βλέπει. Η έδρα τι κάνει. Τους βλέπει. Ό,τι τι. Να λέει ο καθένας ότι να είναι. Ναι, έτσι είναι δικηγόροι, ρε φίλε. Ναι, και οι δικαστές δηλαδή που λέμε είναι 1:50 τώρα, αυτό που υπό... είναι, το λέω είναι 1:49. Είναι τακτική δικαστής. Άρα πρόσεσε. Αυτό τώρα είναι live κανονικό. Το διαβάζω από τον καζέτα. Ναι. Ό,τι ακούει ο, ναι, ο συνάδελφος είναι γράφει μέσα και τα γράφει. Ναι. Είναι κανονική δικαστής. Ναι, και η δικαστή, ναι, δηλαδή ξέρει όλα αυτά που λένε. Ότι είναι ο ΠΑΣ Γιάννα, ας πούμε, δικαστής, τα ονόματα που ακούει, αυτά τα ξέρει. Αν τα ξέρει, μόνο αν δεν πες, εμείς τα ξέρουμε. Μόνο αν τα ξέρει. Άρα πώς βγάζει νόημα από την κουβέντα που κάνουν στην καφενειακή ουσιαστικά. Η ουσία είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια, εδώ και 20-30 χρόνια, αν κάτσει να διαβάσει κάποιο τον ΚΑΠ, θα χρειαστεί 50 χάπια για να τη βγάλει. Είναι τόσο μπερδεμένη νόμη. Προκειμένου όλα αυτά τα χρόνια το προηγούμενο Ολυμπιακός να τη βγάζει λάδι, ο ισχυρός τέλος πάντων, για μία παράβαση υπάρχουν 8 πιθανές τιμωρίες για την ίδια παράβαση. Κυριακή 7 η ώρα, Ξάνθη ΠΑΟΚ. Στην ΕΡΤ. Μας δουλεύουν. Το σύμπαν μας δουλεύει, Στέργιο. Ναι, όντως. Ναι. Και έχει δίκιο, ναι. Και στο τέλος πάντα λέω ότι είναι υπεύθυνη η ΕΠΟ. Όταν ξεκινάω και με διακόπτουν για να πει ο Χρήστος και να γελάσει για το Ξάνθη ΠΑΟΚ. Ναι, ρε φίλε. Λαμιάρης. Να μην πω το... και το, το Λαμιάρης τώρα. Ξεκινάει τώρα 2-2. Λαμιάρης. Απλά πρόσεξε λίγο. Τα προηγούμενα χρόνια ο Κουρίδης λοιπόν και της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας τα φτιάξαν έτσι όπως θέλανε, Στέργιο, ακριβώς για να γίνεται αυτό που λες. Ακριβώς για να γίνεται αυτό που λες. Για να είναι υποχείρια τα σωματεία. Και την πλήρωσε ο Άρης και ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής και ο Άρης. Ο Ηρακλής και ο Άρης, εντάξει. Ευχαριστούμε. Έγινε, Κώστα. Έγινε. Λοιπόν,
Αύριο πάλι. Αύριο όχι, πάλι. Έχει κι άλλο. Έχει ζουμί οι πόδες όπως καταλαβαίνετε. Αύριο πάλι, θα λίγο μετά τις 12. Α, έχουμε ακόμα. Έχουμε, ναι, έχουμε ακόμα. Έχουμε. Να πούμε και τίποτα για μπάσκετ. Στο Ζαγόρα θα σκάσει μύτη το, με την Ξάνθη και τον Μπάουκ. Σήμερα. Σήμερα. Τρεις η ώρα. Δεν χάνεται η εκπομπή. Δεν χάνεται η εκπομπή. Έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν. Να βγει ο Μενώτη. Να βγει ο Μενώτη. Τώρα. Τι γίνεται στα άλλα θέματά μας. Χρήσανθε. Ηρακλή, θα πούμε τίποτα ποτέ. Εσύ, εσένα περιμένουμε. Λοιπόν. Έχει ξεκινήσει ήδη μια διαδικασία από τη στιγμή που το ποδοσφαιρικό τμήμα έκανε το 15 στα 15 Στεριό και ανεβήκαμε στη Β. Όχι, μπράβο στα παιδιά. Εψημή, μπράβο στα παιδιά. Έχει ξεκινήσει μια διαδικασία γιατί κακά τα ψέματα λέμε εντάξει, ο Ηρακλής έπεσε εκεί για να βρει αφημί να παίξει εκεί. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Όμως μέχρι στιγμή τα αποτελέσματα δεν είναι. Κωστά. Και τόσο θετικά. Άκου να πω και για σένα κάτι. Χρήσανθε. Γιατί τόσο καιρό λέω για τον ΠΑΟΚ. Ναι, πες. Αυτό που έκανε ο Ηρακλής. Ήταν έγκλημα και του Ηρακλή. Καταρχήν αποθεώνατε έναν τύπο σαν τον Παπαθανασάκη. Δεν αποθεώνε κανείς ποτέ. Μετά το Ηρακλής Πανιώνιος που κέρδισες Κώστα, όχι απλά τον αποθεώνατε, το σηκώσατε και στα χέρια. Κάποιοι μεμονωμένοι που πανηγυρίζουν και επικροτούν τις κινήσεις του εκάστοτε διοικητικού επικεφαλής δεν σημαίνει ότι απηχούν όλο τον κόσμο. Το καμπανάκι για τον Παπαθανασάκη δεν δόθηκε από κανέναν. Ίσα ίσα πηγαίνατε βουρ. Τι σχέση για όσους βλέπανε και λέγανε. Περίμενε, θα σου πω τώρα. Τα λάθη μας τα αναγνωρίζουμε, εννοείται. Έγιναν λάθη, εννοείται. Ενώ λοιπόν έγινε αυτό με τον Παπαθανασάκη και ξαναγυρίσατε στο να πέφτετε κτλ. Η διαχείριση μετά δεν ήταν διοικητική. Ήτανε οπαδική. Ποιος το λέει αυτό? Εγώ. Άσε. Και επειδή το λες εσύ, δηλαδή πρέπει να είναι και. Ωραία, δεν το λέω μόνο εγώ. Το και λέει θέσφατο. Και, δεν το λέω μόνο εγώ, το λέει και η παρουσία σου στην Εψημή. Τι σχέση έχει αυτό? Γιατί αν είχες κάνει διοικητικές. Αυτό ακριβώς το πράγμα. Αν είχες κάνει διοικητικές. Έκανε και κινήσεις, δεν βγήκανε. Έκανε και δεν βγήκανε. Δεν έκανε. Έκανε, πώς δεν έκανε. Ξέρεις εσύ και δεν ξέρω δεν εγώ. Έκανε, γιατί έφερε τον Τόμ Παπαδόπουλο. Έκανε και δεν βγήκανε. Που σου λέγε ο Άρης ότι πήγε στον Καρυπίδη και ζητούσε να πληρώσει με δόσεις. Γι' αυτό λέμε τα λάθη τα πληρώνουμε. Πας λοιπόν και κάνεις ό,τι κάνεις. Είπαμε τα λάθη τα πληρώνουμε. Μετά. Και λείψη άλλου καμιά φορά, αποδέχεσαι το μέτριο. Έφαγες μια παπάντζα ότι θα πάρεις το αφημί του Βόλου. Όλοι λέγανε παιδιά θα παίξουμε στην Αλφα Εθνική με το αφημί του Βόλου, χωρίς να το έχεις διασφαλίσει αυτό. Αυτό το έφαγε ο ποδοσφαιρικός επικεφαλής που ήταν τότε ο κύριος Τόμ. Όχι. Όχι ο Ηρακλής Ασύλλογος. Ο κύριος Τόμ ήξερε καλά τι συμβαίνει. Ο Ηρακλής Ασύλλογος ήταν απέναντι στην κίνηση αυτή. Πρέπει για να πάρει το αφημί του Βόλου να δώσει Κώστα αυτό. Τα δώσανε λέει. Δεν δώσαν τίποτα. Τα δώσανε. Αυτό δώσανε γιατί πήρε το αφημί. Δώσανε. Τα δίνανε να τα κλασικά αυτά του Τόμ. Με δόσεις και τέτοια. Ο Ιβάν φταίει. Καλά, ρε, πήγε στον Αχιλέα και είπε θα δώσεις 2 σε 10 δόσεις. Πώς δώσαμε, τίποτα δεν δώσαμε. Δεν δώσαμε τίποτα. Και ο Αχιλέας φέτος. Στη Βέρεια. Ναι, όχι, στο Βόλο είναι πρόεδρος. Μπερδεύεσαι, όχι στη Βέρεια. Μπερδεύτηκα, πήγα από Β και τα δύο. Μας αρέσει το Ρεβανί. Ποιο? Λοιπόν, άσε τον Ηρακλή να βρει την άκρη του, είναι δύσκολα τα πράγματα. Όντως στέει ο Ηρακλής για πολλά πράγματα. Χρήσα θα τα πάμε πολύ πίσω. Μεταξύ, για χιλιάδες πράγματα. Η φημολογία ξέρεις τι λέει. Ότι θα πάρει η Βέρεια το Βόλο. Ναι. Και όχι ο Βόλος στη Βέρεια. Που η Βέρεια τι είναι. Τι είναι. Η εταιρεία που έχει τη Βέρεια. Ναι. Είναι χορηγός στη φανέλα της Ξάνθης. Ελάς. Εντάξει, ας είναι. Ναι, ναι. Και. Δεν είναι κακό αυτό. Εκεί η Μπίκα, η αδερφή Μπίκα. Ωραία. Οι οποίοι είναι εξαιρετικοί επιχειρηματίες στη Βέρεια και με λεφτά και τα λοιπά. Μπράβο, και όντως σημάζεψαν τη Βέρεια. Έχουν κάνει. Σημάζεψαν τη Βέρεια, ναι. Την ξαναφέραν στην Football League. Εντάξει, δεν ανεβαίνει από ό,τι φαίνεται, έχει μείνει λίγο πίσω. Και αλλάξαν σήματα αυτά. Ναι, ονόματα, κάνανε βολίτσα, ναι. Πήραν καλούς παίκτες. Μπράβο. Εντάξει, υπάρχουν όμως και άλλες ομάδες καλές. Και τα Τρίκαλα δηλαδή είναι καλύτερα από ό,τι φαίνεται. Τα Τρίκαλα φέτος είναι, ναι. Και μάλλον θα ανέβουν τα Τρίκαλα. Από αυτή την κατηγορία. Αλλά η φημολογία αυτή είναι ότι πάνε να πάρουν το αφημί του Βόλου τώρα. Για να παίξουν. Ας το πάρουν. Απλά έχει αυτή τη συγκυρία ότι είναι και χορηγή στη Φάνα της Ξάνθης. Κατά τύχη. Το είναι, πώς λέγεται, in football, κάπως έτσι, πώς λέγεται αυτή η εταιρεία. Το in sports. Όχι, το in sports είναι, η εταιρεία που έχει τις μετοχές της Ξάνθης. Αυτό που λέει αυτή τη στιγμή ο Αχιλλέας Μαυρομάτης είναι το εξής. Ναι. Και νομίζω θα απασχολήσει την υπόθεση. Ναι, ναι. Αυτό που μας λέτε. Και που μας λένε είναι το πόσμα της Επιτροπής δεν θα κρυθεί πουθενά και από κανέναν. Είπαμε ότι δεν θέλουμε αναβολή της υπόθεσης, θέλουμε να δικαστούμε στην ουσία. Εάν κρίνετε ότι δεν μπορείτε, τότε μπορείτε να πείτε ότι αναβάλλετε μέχρι να δικαστεί η υπόθεση στα πολιτικά δικαστήρια. Ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ και η Ξάνθη λένε ότι ή μπαίνετε στην ουσία, ή δώστε μας αναβολή να δικάσουν την υπόθεση κάποιοι άλλοι. Γιατί όντως μπορεί η δικαστής να μην έχει τις γνώσεις, να μην έχει την αρμοδιότητα, δεν ξέρω να δικάσει την υπόθεση από την αρχή.
αν αποδεχτεί ότι πρέπει να το κάνει. Γιατί αν θεωρεί ότι είναι δεσμευτική της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Αν είναι πάω και ξανά, δεν ζήτησε. Σου λέει, δεν δικάζω, αφού είναι απόφαση. Δεν ζήτησε την ανθρωπολογία του νόμου. Η κυβέρνηση το έκανε για να υπάρχει κοινωνική ηρεμία. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του έκανε λόγο για γνωμοδότηση. Ο Ολυμπιακός δεν λέει αν είναι δεσμευτική εισήγηση. Εμείς πού πρέπει να πάμε. Και συνέχισε, πήρε το λόγο ο κ. Μπαλτάκος. Είπα δύο λέξεις, νομιμότητα και αναγνωστέα. Δεν μπορεί να έχουν τεκμήρια νομιμότητας οι πράξεις της εκτελεστικής εξουσίας απέναντι στη δικαστική. Μάλιστα. Καλά, αυτά είναι τώρα νομικά. Είναι νομικά, αλλά ουσιαστικά αυτό είναι το ζήτημα που θέτει ο ΠΑΟΚ. Εννοεί ότι μια επιτροπή διορισμένη από το κράτος δεν μπορεί να είναι παραπάνω από τους νόμους του κράτους. Αυτό λέει ο Μπαλτάκος και ο ΠΑΟΚ. Παρ' όλα αυτά, το νομικό πλαίσιο στο ποδόσφαιρο αυτό είναι. Γιατί και μια επιτροπή που είναι της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της αδειοδότησης δεν είναι στο κράτος, αλλά είναι πάνω από τους νόμους του κράτους. Σωστό, αλλά η κατακλείδη σου λέει δεν μπορείς να είναι παραπάνω από το Σύνταγμα μια επιτροπή διορισμένη. Μα η επιτροπή διορισμένη. Που απαγορεύεται να υπάρχει κιόλας. Μα η επιτροπή διορισμένη έχει οριστεί για να κρίνει αυτό το πράγμα όμως. Οπότε bling blong. Οπότε νομικά είναι τα θέματα, όπως καταλαβαίνεις. Ναι. Πάντως για το θέμα της πολυδιοκτησίας δεν λέει κανένας τίποτα. Όλοι το πάνε γύρω-γύρω. Ο Καλπαζίδης, αυτά, το ένα. Καμία πολυδιοκτησία. Συγγενή τρίτου βαθμού του Ιβάν Σαββίδη. Δεν παίζει ρόλο αυτό. Τέταρτος του Γιώργου Σαββίδη. Το παρένθετο πρόσωπο μετράει, Στέργιο. Ναι. Με κυριαρχική επιρροή. Ναι. Άλλο πάλι και αυτό. Εντάξει, ο καθένα. Ο Στέργιος λέει αυτό που λέει ο ΠΑΟΚ, παιδί μου, εντάξει. Δηλαδή κάποιος που κάνει, που αγόρασε το ξενοδοχείο, κάνει κουμάντο στην ομάδα. Το λέει. Τώρα χρειάζεται που είναι. Να την πάμε εμείς στην ουσία. Τώρα που υπάρχει κόντρα του Μαρινάκη με τον Κόκαλη. Ναι. Και είναι φίλος μας ο Σωκράτης, όπως λες. Αν πάρει ο Ιβάν τα στρέμματα στο Ρέντι, το προπονητικό, ναι. Θα ασκεί και διοίκηση στην ΠΑΕ Ολυμπιακός. Γιατί πάει να τα πάρει. Όχι, θα ασκεί διοίκηση, θα υπάρχει θέμα πολιτισίας. Θα σου πω. Αφού θα έχει τις εγκαταστάσεις της ομάδας που προπονούνται Αν συνεχίζουν οι ακαδημίες του Ολυμπιακού και είναι εκεί και παίζουν και προπονούνται εκεί, ναι, θα μπορούσε κατά κάποιο τρόπο να ασκεί επιρροή. Άμα έλεγε δηλαδή, παίρνω εγώ, αγοράζω το Ρέντι, όπως λες. Και πάει να προπονηθεί η πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού εκεί πέρα. Γιατί προπονείται και η πρώτη της Ξάνθης. Έτσι δεν προπονείται μόνο οι ακαδημίες. Και πω όχι, δεν θα προπονηθείς. Στα συγκεκριμένα γήπεδα που ανήκουν στο ξενοδοχείο προπονούνται οι ακαδημίες της Ξάνθης. Η ομάδα της Ξάνθης που μένει και τρώει. Στο ξενοδοχείο. Και στο τρώει τώρα. Εμείς λέμε για. Και που μένει και που τρώει και που προπονείται. Δεν προπονείται. Πού προπονείται. Στα γήπεδα τα που έχει το ξενοδοχείο. Πού προπονούνται. Στα δίπλα γήπεδα. Α. Τώρα, αν πάμε στο που τρώει. Εντάξει, τρώει στο Ρεζαλέ, εκεί τρώει, όντως. Εκεί τρώει. Εντάξει. Άρα λοιπόν, να πάρει ο ΠΑΟΚ το ξενοδοχείο που τρώνε του Ολυμπιακού. Θα σου πω το εξής. Δεν είναι τόσο απλό όσο το λες. Είναι πολύ πιο σύνθετο και υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι, όπως οι μεταφορές χρημάτων πάρα πολύ μεγάλων ποσών, που ενώ στην αρχή λέγαμε ότι είναι ψεύτικα, τελικά μάθαμε ότι είναι αληθινά τα στοιχεία, αλλά τα πήρανε με παράνομο τρόπο. Τέλος πάντων, να σου πω κάτι, τι να λέμε εμείς, θα κρυθεί στα δικαστήρια η όλη υπόθεση. Αυτό ήταν και πάω, να κρυθεί στα δικαστήρια και από μια επιτροπή του Αρκούδη και της Μαρούπα και του Φαραντούρη. Α, το έλεγε από την αρχή, γιατί δύο μήνες μας ασχολιόμασταν. Και μόλις βγάλανε αρνητική απόφαση. Τι να κάνουμε. Θα ξεκαρδίζω. Εγώ το λέω. Ξεκαρδιζόμαστε. Εσύ το έλεγες, όντως. Εκ των προτέρων λειτουργείς, όχι εκ των υστέρων. Ξεκαρδιζόμαστε στα γέλια. Τι να κάνεις. Περίμενε. Και όταν εκδικάστηκε, τα μίντια. Τα φύλλα προσκύμνα στον ΠΑΟΚ γράψανε κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος. Δεν κατέρευσε τελικά καθόλου σαν χάρτινος πύργος. Εντάξει. Τέλος πάντων, κακώς ξαναμπαίνουμε σε αυτήν την διαδικασία. Υπάρχει δικαστήριο. Ο ΠΑΟΚ από ό,τι φαίνεται θέλει να το πάει 2 Απριλίου, λέει είναι, θα εκδικαστεί. Και κανένα μήνα μετά να πάει, λέμε του χρόνου να πάει. Τελειώσαμε. Κατά τα άλλα δεν θέλουμε να. Κατά τα άλλα, ναι. να καθυστερήσει. Τέλος πάντων, ο καθένας με τα όπλα του και τα νομικά του και καλά κάνει. Προασπίζει τα συμφέροντα των ομάδων. Ο καθένας από εμάς, από εκεί πέρα έχει μια άποψη, μια κρίση. Καλή, κακή, άσχημη, αληθινή, ψεύτικη, οτιδήποτε άλλο, κρινόμαστε όλοι καθημερινά. Και στο θέμα αυτό και σε όλα τα θέματα και σε όλα τα ζητήματα. Από εκεί και πέρα φάνηκε ξεκάθαρα για μένα ότι δεν είναι ένα απλό θέμα. Όπως λέγονταν αρχικά. Και νομίζω ότι διαφορετικά το αντιμετωπίζει και ο φίλος του Άρη που λέει αυτό λέμε και εμείς. Αν ο Ιβάν λέει πάρει του Ρέντι με λεφτά του Καλπαζίδη, τότε έχουμε πολυδιοκτησία μεταξύ Γαύρου και Ξάνθης. Τι ζούμε. Καλό. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και είναι παρέθετο πρόσωπο, λέει ο Ιβάν. Θα έχει πλάκα αυτό, όντως. Πολύ. Πάντως δεν μπορεί να πάει, νομίζω, να πάρει του Ρέντι ο Κόκαλης. Γιατί? Τι? Ο Κόκαλης. Του Κόκαλη δεν είναι εκεί, ναι. Σύντερε. Ναι. Πώς τη λένε. Της εταιρείας του.
Ένα κομμάτι είναι τα γήπεδα, όχι όλα. Να πάει να το πάρει, γιατί δεν πάει. Εγώ θα πήγαινα. Για να του κάνω πλάκα. Έτσι. Λοιπόν, α πάρει το ρίσο να γίνουμε κι εμεί. Να κάνει τον ΠΑΟΚ, τον Άρη θηγατρική. Να κάνετε μία ομάδα, μία πόλη επιτέλους. Ή δεν πάει να πάρει το ρίσιο, ρε. Τρέχει τώρα στο Ρέντι. Ναι. Δώσε εκεί μια 600 στο ΙΚΑ, βοηθήσει και το ΙΚΑ, τον ΕΦΚΑ, να πληρώσει καμιά σύνταξη. Μην βάζει ιδέες, Χρήστα, θα μην πάει και το πάρει και τρέχει μετά. Κώστα, το έχουν προτείνει 90 φορές. Πάντα, ας το πάρει. Θα πάω άλλο να προπονούμε. Θα πάω άλλο. Και τι έγινε. Έγινε. Μήπως δικό μου είναι, στο ΕΦΚΑ ανήκει. Μάλιστα. Δεν μπορεί να το πουλήσει. Ναι, αλλά στο δόρισε ο αείμνηστος. Θα τελειώσει και η καθάριση. Γιατί αυτό θα έχει σταματήσει την εκαθάριση. Δεν εκποιείται το ρίσιο. Λοιπόν, αυτά. Θα έχουμε συνέχεια στο ρεπορτάζ. Και ο Στέργιος και τα υπόλοιπα παιδιά από το ΠΑΟΚ 24 θα ενημερώνουν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Και νομίζω ότι τη σούμα τη μεγάλη θα την κάνετε το βράδυ στις 7.30 στο ΠΑΟΚ 24. Σε σχέση με την όλη εκδίκαση, το ζήτημα αυτό πολυδιοκτησίας, αναβολών, μη αναβολών, πολιτικά δικαστήρια. Όλο τέλος πάντων το πακέτο αυτό που έχει προκύψει. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, Κώστα. Η μεθαυριανή εκπομπή δεν χάνεται, όχι η αυριανή. Η αυριανή θα έχει αποκαλύψεις. Και να δούμε τι θα γίνει η μεθαυριανή, γιατί. Τι. Θα έχει βγει απόφαση για την Ξάνθη. Ω, Στέργιο. Που λες να είναι οδηγός και για την άλλη. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Ούτε εγώ. Δεν προκαταβάλουμε αποφάσεις δικαιοσύνης, εννοείται. Έτσι. Λοιπόν, αυτά. Να είστε όλοι καλά. Αύριο πάλι.